Καλημέρα. Όπα, τι παίζει από πίσω. Κάτι άνοιξε. Κάτσε, περίμενε. Όπα, ναι. Για μίλα λίγο, Αναστάση. Λάθος μικρόφωνο. Μίλα τώρα. Μίλα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι μα. Για κάτσε σε κανένα, για κάτσε στο δίπλα. Μας πολεμάνε. Το. Εδώ είσαι πεντακάθαρος εντόριος. Ήταν περασμένα τα μικρόφωνα στις γραμμές που είναι συνδεδεμένα με τηλεόραση και έβαλα να βλέπω ειδήσεις στο Sky. Όχι, βγήκε, πώς λέγεται, η πρωινή εκπομπή με τον εικονό μου. Α, η άλλη σαφιά. Αυτό. Λέω, τι έγινε, ρε παιδί μου, πότε ο Αναστάσης απέκτησε τέτοια. Εκπλήρωσε το παλιό όνειρο του Παφούλια να μιλάω με γυναικεία φωνή. Τι γίνεται, πώς είμαστε, εντάξει, ξεπεράξαμε τις αντιξιότητες. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Μπήκαμε δυνατά, μπήκαμε μάχημα. Με τον Αναστάση εδώ παρεούλα θα πάμε στις 8. Για να καταλάβετε δηλαδή που έχει καταντήσει ο λαός του ΠΑΟ. Με ρωτούσε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, τι λέμε σήμερα, τι έχει ο ΠΑΟ και τι επικαιρότητα θα αναλύσουμε. Με να ρωτάς, εσείς είστε ένα πυροπάκι το πρωτάθλημα και κανείς δεν ασχολείται. Είμαστε πολύ χαλαροί τώρα πια. Ναι, δηλαδή όλοι περιμένουμε τη φιέστα, εγώ έχω να πω κάποια πράγματα πάνω σε αυτό. Έχεις να κάνεις προτάσεις, ε? Όχι, έχω να κάνω μη προτάσεις, αντιπροτάσεις. Αντιπροτάσεις για το πώς θα γιορτάσει το πρωτάθλημα. Όχι, είμαι πεπισμένος. Ναι. 100% δηλαδή, δεν αφήνω εγώ αμφιβολία καμία, ναι, ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα καταφέρει να κάνει φιέστα. Δεν θα καταφέρει, λες. Γιατί είδα τέλος πάντων τώρα που ήμουν στην Ξάνθη του Κυριακή. Ναι. Πέντε δείγματα, ας πούμε. Πέντε δείγματα τι θα. Λαού του ΠΑΟΚ, ναι, ας πούμε, που με το που λύγει το μάτς, ναι, πηγαίνει έτσι. Μερικές έτσι εθιμοτυπικές εισόδους στο γήπεδο να πραγματοποιήσει. Καλά, αυτό κάποτε ήταν, ας πούμε. Για να πάρει δύο φανέλες, να τις κρατήσει ενθύμιο. Βέβαια. Ή και όχι. Ναι. Και επειδή διάβασα και δύο μέρες πριν την είδηση που λέει ότι βγήκαν τα δίχτυα από την Τούμπα. Ναι. Θεωρώ ότι μάλλον, ναι, όλο το event που έχει στήσει ΠΑΕ δεν θα κυλήσει. Έχει στήσει, θεωρείς ότι υπάρχει, ας πούμε, ναι, προετοιμασία. Διάβασα ότι υπάρχει κάτι που θα μπουν εκεί, 3D ιστορίες, φώτα, πυροτεχνήματα. NBA θα το κάνω. NBA. Και υπάρχει και η εμπειρία του βόλεϊ. Την πρώτη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Που αντί να γίνει απονομή, μπήκανε μέσα κάποιοι δικοί μας, μετά μπήκαν κάποιοι άλλοι να τους βγάλουν και καταλήξαμε τρεις ώρες να πλακώνονται αυτοί μεταξύ τους. Ναι, βγείτε, όχι, θα μείνουμε, όχι, το ένα. Απονομή είχε γίνει. Δεν είχε γίνει απονομή. Α, δεν είχε γίνει, μάλιστα. Έχει παραδόσεις γενικότερα, νομίζω, ο ΠΑΟΚ όσον αφορά τις κατακτήσεις τροπέων σε μπάσκετ, σε ποδόσφαιρο, σε βόλεϊ. Ένα ενδιαφέρον. Μπορούμε να το τοποθετήσουμε εκεί πέρα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Φαντάζω τώρα, πέρυσι τέτοια εποχή, τι ωραία, με τι ασχολιόμασταν. Ναι, πέρυσι τέτοια εποχή. Είχαμε δικηγόροι, βγαίνανε, οικονομολόγοι, βγαίνανε όλοι. Βγαίνανε το ΚΑΣ, βγαίνανε ευρωβουλευτές, βγαίνανε παράγοντες, ο πρόεδρος της Κομισιόν. Όχι, θα φύγουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Τώρα τίποτα. Άντε, τι να βγει. Το πολύ πολύ να βγάλουμε κανέναν υπεύθυνο από κανένα μαγαζί που πουλάει πυροτεχνήματα και στρακαστρούκες να μας πει πόσοι μπορεί να καταναλωθούν. Η πυρίτιδας αυτό εδώ το πυροτέχνημα. Μέχρι εκεί πέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό σημερινή εκπομπή. Καλημέρα από Εξωτική Σταυρούπολη. Καλώς το να. Δεν θα έβγαινε σήμερα. Να κάψουμε τα κρουασάνα που μία ώρα μιλάτε από τώρα κατευθείαν για μπάλα. Ναι, ναι. Δεν θα έβγαινε, αλλά. Ναι, δεν θα έβγαινε. Καλημέρα και στον Αναστάση. Καλημέρα. Λες καλημέρα, λες Αναστάση και ακούω μια γυναική φωνή και λέω τι έγινε. Εγώ να δεις, λέω τι έγινε, εγκαστρή μυθός. Και λέω τόσο πολύ αλλοιώθηκε εκεί τα μικρόφωνα. Πραγματικά του έβαλα εφέ chipmunks. Αυτό έχει γίνει και στο ποδόσφαιρο με τη Φιέστα που παίζαμε πάω κάρι στην Τούμπα με στο τελικό. Ναι, το 2003 τι είχε γίνει. Ναι, γιατί ήθελαν εκεί κορδέλες τέτοια, αυτά τα είχαν καταστρέψει όλα. Δηλαδή λέγανε και υπεύθυνοι τότε ποιο ήταν γκαγκάτσιδες τέτοια, πρόεδρε της ΕΠΟ, είχαμε κάνει φαντασμαγωρική τέτοια. Εκεί όμως είχε μεριμνήσει να συνδράμει και ο λαός του Άρη, έτσι που προσέθεσε ένα ιδιαίτερο τόνο. Α, ναι. Χωρός φωτιάς. Ναι. Ήταν πολύ από τους καλύτερους τελικούς επίσης που έχουμε δει. Βεβαίως. Σήμερα τι ώρα παίζουμε, και εγώ δεν ξέρω τι ώρα παίζουμε. Αυτός είναι ο λαός του ΠΑΟΚ. Αυτός είναι 7 η ώρα. Πήγαμε χθες, πήρα ένα φίλο μου από τη Γερμανία,
Γιατί βασικά δεν ήθελα να έρθει καν, γιατί τα τελευταία μας που ήρθε με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Γλυκούλη. Α, ήρθα τα βαριά χαρτιά. Δηλαδή... Ναι, ναι. Και λέω κάτι θα γίνει τώρα τριτό στο κακό. Σίγουρα έρθε με έξοδα του Μαρινάκη. Ναι. Για ψάξε να βρει τη ροή του, τον κύκλο του χρήματος, τα τηλέφωνα που πέσανε. Πήγαμε στα τουρνικέ και δεν περιμέναμε καθόλου. Δεν ξέραμε πού να. Στα τουρνικέ, πού πουλάνε τα εισιτήρια. Στα εκδοτήρια. Γιατί δεν ισχύουν τα διαρκεία για το κύπελο. Αυτός από τη Γερμανία ήρθε. Μάλιστα. Ήρθε από τη Γερμανία και τις τελευταίες φορές που ήρθε για να πάει στην Τούμπα. Ήταν με την άξια τον Ολυμπιακό. Ναι. Αλλάζει η κατάσταση και νομίζω θα απογοητεύσει πάρα πολύ κόσμο. Και δεν είχε τέτοιο και δεν είχε καθόλου κόσμο. Δηλαδή κατευθείαν πήγαμε, ναι. Βγάλαμε εισιτήριο με τη μία. Καταρχήν, ναι, και αυτό που έχει γίνει τώρα με την ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων, δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν ξέρω στο κύπελο, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Ναι, ναι, καταρχήν πλήττονται όλα τα site, τα οποία και παλαιότερα εφημερίδες, αλλά κυρίως τώρα τα site που βγάζανε εκείνο το ρεπορτάζ ουρές από το πρωί στα εκδοτήρια. Ναι. Και πέρασα από έξω και είδα έχει κόσμο έως κάτω και αυτά και τέτοια. Ναι. Πάνε και αυτά. Τι ήθελα να σε πω. Αναλογιστείτε. Τι πράτετε. Πέφτουν τα κρουασάν, τι γίνεται εκεί πέρα. Ναι, βλέπω εκεί, τα ελέγχω τώρα. Τα τελείτε. Η μερέντα να μην φύγει. Καλά, κλείστε με δουλειά, με καθυστερήσατε. Άντε, γεια. Σου ξέρει τι έγινε, πάνε κάτω, ρίχτα όλα κάτω τα κρουασάν. Εντάξει, άμα κάτι έπεσε, κράτο το αρθούμε το φάμε μετά, ρε παιδί. Ναι. Είναι ο νόμος των 5 δευτερολέπτων. 7 δεν είναι. 5 είναι. Πήγε 7. Ναι, νομίζω πήγε πάει 7. Όλα τα πίσω. Τίποτα δεν άφησε τον νομίζω ότι 7 μας συμφέρει. Ο νόμος των 7 δευτερολέπτων που λέει ότι αν κάτι πέσει κάτω. Κάπως έτσι, δεν είναι χοντρικά. Και το σηκώσει σε διάστημα 7 δευτερολέπτων, δεν παθαίνει τίποτα. Ποιο Θεό. Κάπως σαν εμάς πρέπει να που ήθελα απλά να ένα. Συνήθως αυτό δεν ξέρω, δεν το έχει πάθει, α πούμε, κάμια κοπέλα. Δεν σου έχει τύχει, φαντάζομαι. Δεν μπορούσε. Ναι, δεν μπορούσε να είσαι, ρε παιδί μου, με κάποια κοπέλα, ας πούμε, και να σου πέφτει κάτι κάτω. Και του σηκώνει, ξέρω εγώ, να το φας. Όχι. Στο πάτωμα, στο σπίτι, σε αυτό. Μπορεί και έξω. Αυτή, ότι γιατί το σήκωσε. Ναι, για να το πετάξω, βέβαια, γλυκιά μου, ναι, εννοείται. Όχι, δεν νομίζω. Δεν σου έχει τύχει. Άρε, Αναστασία, προσέχει το φας. Το τρως όλο, δηλαδή, δεν σου πέφτει. Συνήθως, ναι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς την Κατερίνα μας. Καλημέρα και τον Αστάση. Καλημέρα, Κατερίνα. Τώρα ακούω εσάς που μιλάτε για πολιτικά και λέω εσείς έχετε μια ενασχόληση κάπου. Περνάει η ώρα, ναι, μέσα στην ανεργία. Σε κάτι άλλο, παιδί. Ναι. Σε σπάστε σε κάτι άλλο, αν έχετε κάποια προβλήματα. Σπίτι σας ή υγείας. Οι γυναίκες που δεν έχουν να να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο. Δεν βρίσκουμε ρούχα να φορέσουμε αυτά που θέλουμε. Μες. Τις κρέμες μας τις συμπαγιατέψανε λίγο, δεν μας φέρνουν τόσο καλές. Ναι. Εμείς πού θα ξεσπάσουμε, ρε μπάτε. Πού θα ξεσπάσουμε, ναι. Θέλουν να μας κάνουν άντρες και εμάς. Δεν ξέρω. Να κάνουν αυτά. Μάλιστα. Μια τάξη πραγμάτων έχει σχέδιο. Ναι, μάλιστα. Έλεγε δεν νιώθω καλά, έλεγε η κοπέλα που είμαι στα 30 της. Ναι. Πάω στην αγορά να ψωνίσω κάτι, θα περάσει. Το λέγανε και οι γιατροί και οι ψυχολόγοι. Ναι, μάλιστα. Πάω στην αγορά να ψωνίσω κάτι, αλλάξει τη διάθεσή μου. Έχεις βάλει. Έχεις βάλει ζήτημα. Μας καταντήσαν, τι να κάνουμε, ρε Σιγκάμπη. Πού μας καταντήσαν, πού να ξεσπάσουμε. Όχι, δεν θέλουν να παντρευτούν. Άλλα σου θέλουν να παντρευτούν. Δεν θέλουν να παντρευτούν ακόμα, τι να κάνουν. Θα κάνουν σπίτι να κλαίνε. Όχι. Α κοιτάξουν λίγο πιο. Να κοιτάξουν υπεύθυνοι. Κάποιο καθολικό ο ιερέ. Καλά, δεν είναι λάθο αυτό που λέω. Όχι, βέβαια, πολύ σωστό. Δεν μας τρέφουν επειδή είμαστε, ξέρω εγώ. Κάπως διαφορετικοί είμαστε, ορθόδοξοι είμαστε. Ναι. Διαφόρου τύπου ανθρώπινοι. Ναι, όχι, ναι. Αλλά ακούνε και οι υπεύθυνοι, δεν ξέρω ποιο. Ποια υπηρεσία, υπηρεσία πολιτικής προστασίας. Ποια που θα μπορούσα να μείνει. Ούτε ρούχα βρίσκουν φαρδιά. Σε αναγκάζουν να κάνουν υπαναρρόφηση να φοράνε. Αυτό ξαναπέστο. Τέτοιο πρόβλημα αντιμετωπίζω κι εγώ. Η νέα τάξη πραγμάτων και οι εταιρείες ρούχων φτιάχνουν λεπτές γραμμές, αυτά τα slim. Να είναι, και δεν δε μεριμνούν για μας τα πληθωρικά σώματα. Φυσικά, τέτοια σώματα δεν με. Πού υπάρχουν αυτά τα σώματα. Πόδια σώματα που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Ποιοι είναι όλοι αυτοί. Θα τους αναγκάζουν να κάνουν και παραγράψεις κάθε εβδομάδα να φοράνε αυτά. Έτσι, πες τα κατά. Το έχει βγει σε προφητεία. Πες τα, τι προφητεία. Θα μας αναγκάζουν να κάνουμε λιπαναρρόφηση για φορά την εβδομάδα. Το έχει πει η Κατερίνα εδώ πέρα. Ναι, ναι, μάλιστα. Πολύ κέρια, μπράβο Κατερίνα. Μπράβο, σε συγχαίρω για τη σημερινή. Γεια σου. Για τη σημερινή τοποθέτηση ήταν αυτή που έπρεπε. Ξεκάθαρα και δεν ξέρω τι μπορούμε να σχολιάσουμε πάνω σε αυτό. Και ήρθε και κούμπωσε πάνω στα κρουασάν του φουρνάρι. Έτσι, γι' αυτό. Υπάρχει ροή, δεν είναι. Θα πει τώρα άλλος με κάνετε πόλεμο να πούμε.
τι να μην. Τρο. Μετά δεν βρίσκει ρούχα στο μέγεθο και δεν μπορεί να ξεσπάσει. Έτσι ακριβώ. Και αναγκάζει, πα στο γήπεδο. Και ξεσπάσει. Ξεσπά εκεί, α πούμε, και χάνει το πρωτάθλημα, λέω εγώ τώρα. Τώρα θα δύο λεφτέρε να μα τα πει αυτά. Ναι. Ο νόμο λέει των 5 δευτερολέπτων ή και για άλλου 7, τον οποίο τον επιβεβαιώνει η NASA. Όχι τώρα όποιο και όποιο. Σχεδόν λέει ένα 87% των ανθρώπων έχουν παραδεχθεί σε σχετική έρευνα το 2014 πως θα έτρωγαν φαγητό που έχει πέσει στο πάτωμα. Άρα ξεκάθαρα στο πάτωμα. Εδώ το ρώσα από το πεζοδρόμιο άμα πέσει, ας πούμε. Τώρα έχεις πάρει, το λέει η NASA. Ναι, έχεις πάρει ολόκληρη τη ρόπιτα πρωί, λαχταριστή ρε παιδί μου, ζεστή και σου πέφτει κάτω. Τι κάνεις, ας πούμε, πάει να πάρεις καινούργια, αισθάνεσαι μεγάλο κορόιδο. Δεν αφήσεις κάτι. Ένα 20 το χαμένο. Δεν είναι, ναι, και δεν είναι κρίμα να την αφήσεις την τυρόπιτα, ας πούμε, τα παιδάκια στην Αφρική πεινάνε. Η γλάρη στην καβάλα επίσης. Έτσι, ναι. Σήμερα, λέει τότε, ας πούμε, που δημοσιεύθηκε αυτό το άρθρο, η NASA είναι στην ευχάριστη θέση να τους απαλλάξει και οποιαδήποτε τύψη, παρόλο που φυσικά υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μιλώντας στο Science Channel και την εκπομπή The Quick and the Quick, the Terence Quick and the Curious, ωραίο θα ήταν αυτό, έτσι, ας πούμε, τι περιέργειες να έχει ο Terence Quick. Είναι περίεργος για πράγματα. Ναι, γιατί όχι. Οι μηχανικοί Mark Rober και Mike Meckham εξήγησαν πως η ποσότητα της υγρασίας στο φαγητό και η επιφάνεια στην οποία θα πέσει είναι βασικοί συντελεστές στα πόσα βακτήρια θα μαζέψει τελικά. Ο κανόνας των 5 δευτερολέπτων είναι στην πραγματικότητα ο κανόνας των 30 δευτερολέπτων. Α, το φύγε, το κατοκυμπάρεψε. Έτσι, υγρασίας και επιφάνειας. Ακόμα καλύτερος αυτός. Το μέσο, λέει, βακτήριο κινείται με ταχύτητα 0,0045 μιλίων την ώρα, 67 φορές πιο αργά από το μέσο σαλιγκάρι. Δηλαδή μέχρι να πάει το βακτήριο, εσύ έχεις φάει και δεύτερη τυρόπιτα. Την έχεις, κιόλας γυρίσει κάποιο πιο πλευρές. Αλλά λέει το μέσο βακτήριο, δηλαδή όμως έχει ένα βακτήριο λίγο πιο γυμνασμένο, λίγο, δεν το παίρνουμε υπόψη μας αυτό. Όχι, είναι λίγο πιο fit. Δεν θα αυτά ξέρω μπορεί να είναι έξω από τα γυμναστήρια. Μη σας πέσει τη ρόπιτα έξω από γυμναστήριο. Θα φροντίζετε, ας πούμε, έξω από γυράδικα, ποτέ δεν σας πέσει ο γύρος, εκεί το μέσο βακτήριο, το κόβω να είναι και πιο βραδύ καυστό. Λοιπόν, τι λέει. Είμαστε να είναι στα μέσα βακτήρια. Που κινείται πιο αργά από το σαλιγκάρι. Ωστόσο, λέει, οποιοδήποτε φαγητό πέσει στο πάτωμα, λέξει, επιδούν αμέσως μικρές ποσότητες βακτήριων. Τσουπ, βγαίνουν. Αυτό που ανακάλυψαν είναι πως ένα τρόφιμο με υγρασία που βρίσκεται στο πάτωμα για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που έπεσε, μαζεύει 10 φορές περισσότερα βακτήρια σε σχέση με το να μαζευτεί σε μόλις 3 δευτερόλεπτα. Το E. coli, η σαλμονέλα δηλαδή, και η λιστέρια, λατρεύουν τα περιβάλλοντα με υγρασία. Απορροφούν νερό για τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν, εξηγούν. Η επιφάνεια στην οποία πέφτει κάτι επίσης παίζει τεράστιο ρόλο. Βρέθηκε πως τα χαλιά μεταφέρουν λιγότερα μικρόβια. Καλά, στο χαλί. Να τρώτε στο χαλί. Απλώνεις εκεί, βάζεις τον ταραμά πάνω. Άφοβα. Δεν χρειάζεται να στρώνεις. Εξάλλου, να σας πω κάτι. Όταν βγαίνουμε καθαράζεις Δευτέρες, Πρωτομαγείς, δεν παίρνουμε στρωμένα χαλάκι. Αντί για τραπέζο μπάντιλο και τρώμε εκεί πάνω. Όλα δένουνε, βεβαίως. Τα χαλιά μεταφέρουν λιγότερα μικρόβια συγκριτικά από τα πατώματα και από το μουσαμά. Και αυτό γιατί οι υφαντές τούφες τους πρακτικά σημαίνουν πως η μικρότερη επιφάνεια θα έρθει σε επαφή με το τρόφιμο. Μάλιστα. Αυτό να τα ακούνε εδώ τίποτα sponsors και τέτοια, να ξέρω που κάνουμε ανακαινήσεις με πατώματα. Να λέει το πάτωμά μας είναι από άλλο υλικό. Είναι από... στα 9 δεύτερα. Έχει ειδικό βραδύ καυστό υλικό, ξέρω εγώ, βραδύβαχο. Μπορείτε να φάτε αφοβάτη πέση. Αυτά για τις πρωινές απορίες που τέθηκαν εδώ στο λόγο. Επειδή δικές μας. Καλημερίζουμε στη γραμμούλα μας, αν μας περίμενε. Δεν μας περίμενε με αυτά που είπαμε τόση ώρα. Καλημέρα. Καλημέρα που ξεκινήσατε. Να το σε την άξα με τις ακροματικότητες πάλι. Γέλα, σ' ακούμε. Αφού, δεύτερα, 5 καπάκια άνοιξα, βγάλατε ολόκληρο, πέσανε, κάνα ράδα, έβγαλες ολόκληρη έρευνα. Αυτό είναι το λόγο επειδή. Έτσι. Διαδραστικό. Διαδραστικό και τέτοια. Είναι και το... Επιστρέψαμε στο παλιό το λόγο επειδή που δεν παίρνει κανείς τηλέφωνο. Άμπρακτο. Και κάτι πρέπει να πούμε. Ναι. Άμα αρχίσαμε τώρα τα κύπελα και τα πόσα πρωταθλήματα πήρες και ποιος έκανε τη μεγαλύτερη εκδρομή, χαμός θα γινόταν. Τι θέλω να σου πω, τώρα τα σημαντικά άλλα είναι τώρα. Ναι, σημαντικά πράγματα. Για πες. Ενδιαφέρει τον κόσμο. Ναι. Έκανα ρεπορτάζ στο Άγιο Όρος για τον Παφούλια. Μάλιστα. Πήρα τηλέφωνο στη Γρηγορίου. Τι φαΐ έχουν σήμερα. Δηλαδή, λέω πώς τα πέρασε, ας πούμε. Ναι. Ρεπορτάζ. Έμαθες και. Έμαθα, φίλε, για το καλό το έκανε εκπομπή. Όχι ότι είμαι κουτσομπόλες και. Όχι, ναι.
Εντάξει, δεν θα σε πούνε κι αυτοί οι καημένοι. Τι. Η ταπείνωση δεν θα τους πει τώρα τι κάνανε, τι βοηθάνε τέτοια, αλλά, αλλά ξέρεις τώρα ο Παφούλιας, πρέπει να πάμε μια φορά με τον Παφούλια μαζί στο Αποστολή. Στο Όρος, για να δω. Πήγε ο Ρόκα που ήταν στο Ηρακλή. Ναι. Πήγε ο Ρόκα που ήταν στο Ηρακλή, προπονητής μας στην πρώτη στο Αγιώρο. Μένει σε σουίτες μόνος του, απλά πρόλογο σε πουλά. Να ξέρεις αυτός που λέει όλοι τσαγάκι και τέτοια, αυτός ξέρεις πίνει και το γαλατάκι του, το χυμό του. Έχει ειδική διατροφή. Ο κλασικός ο Έλληνας είναι έναν άνθρωπο να προοδεύει αμέσως να τον δώσει. Έτσι. Κατσίκα του γείτονα. Έτσι. Μαζεύει ευλογίες. Ναι. Δηλαδή ξέρεις. Είναι σαν τους, εμείς μαζεύουμε χαρτάκια πανίνι. Έχω ιερό Θεό, ξέρεις. Τον αλλάζει. Κάθε μέρα το tour αυτό, κάθε μέρα πάει σε άλλη μονή. Τάκ, τάκ, παίρνει μια ευλογία. Πάει στην άλλη, παίρνει μια ευλογία. Είναι σαν τους εργάτες. Σαν το Super Mario είναι που μαζεύει τα κέρματα. Ναι. Πώς πάνε 15 μέρες ναι. και δουλεύουν και άλλες 15 είναι έξω. Ναι. Αυτός δουλεύει 15 μέρες εκεί μέσα, βγαίνει, το κάνει το tour, ναι, μαζεύει με... και βγαίνει τις άλλες 15 να αμαρτάνει μετά, βγαίνει ας πούμε έτσι γεμάτος, φοδιασμένος. Και ναι, φορτωμένος. Ναι, και... ωραίος, ωραίος, εντάξει, έτσι, έτσι, έτσι. Αλλά να ξέρεις είμαστε και οι τελευταίοι στην ακροματικότητα εμείς εδώ σαν λόγο επειδή. Καλά, προφανώς, εντάξει, αυτό το συζητάμε. Στο όρος. Α, γιατί... Γιατί το ξέρω το Λίμπερο, αλλά την εκπομπή δεν την ξέρω. Αλήθεια. 6 με 8 είναι λογικό, είναι η λειτουργία σου. Τι λες ρε, 6 με 8 είναι prime time, αυτή απόγευμα είναι εκεί. 6 με 8, αν ούτε στο Άγιο Όρος, τι έχεις να κάνεις στο Άγιο Όρος. Έχουν τη λειτουργία. 6 με 8 τη βάζουνε. Ναι, βάζουνε, ας πούμε 8 η ώρα τρώνε ας πούμε. Μπορεί να γίνει διακαναλική με λειτουργία. Βάζουνε, ακούς ώρα τσατσαρό δηλαδή μετά. Βασικά σλαμάς είναι πρώτος τώρα με τα 40 μέρες που είναι η νηστεία πάλι δεν βολεύεται να σλάμα. Μετά είναι ο κόλκας. Γιατί βλέπεις μια η ώρα. Πουθενά, πού να. Όσο κόλκα ακούνε. Ναι, στο Βατικανό, στο Θιβέτ. Πού. Πουθενά δεν είμαστε. Για πουθενά. Τι καντίνα να ανοίξεις, δεν ξέρει κανείς. Έτσι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Φιλιά, συγχαιρετούμε. Τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Χαίρετε. Καλώς το να. Πού να σε ακούσουν, ρε. Που κανονικά έπρεπε να σε ακούσουν. Γιατί είπαμε στο Άγιο Όρος, 12 Εσπερίδη, είναι η ώρα που δει ο ήλιος. Οπότε, όχι αν υποθέσουμε, πότε δει τώρα, μετά τις 7:30. Εκεί πέσε, παιδί μου. Οπότε μέχρι τις 6 το πρωί. 7 και 7 σήμερα, ας πούμε, θα δεις ο ήλιος. Πόσο, 7, έτσι, όχι, 14. 7 και 49, ψέματα. 14 μου λέει κι άλλα. 7 και 7 θα ανατείλει. Το πες αυτό, θα στο μετούσα εγώ να αναζητάει. Αν το πάσαρες πολύ όμορφα και έπρεπε να καρφώσω. Ναι. Έτσι. Και... οπότε βάλε τώρα από τις 6 μέχρι που είσαι στις 8 έχει πάει μεσημέρι εκεί. Άρα είμαι prime time. Ακριβώς. Ζαμόρας. Ελεύθερη ώρα κάνει όπως ο στρατό με το τρανζιστοράκι ο καθένας. Αλλά θα έχουν άλλες δουλίτσες. Στο μεταξύ ο Παπουλιάς είναι πολύ προχώρε. Ο άνθρωπος όταν παίρνει σου λέει το μενού που έχουν άλλες 2-3 μονές εκεί κοντά που είναι. Τι κάνει τώρα. Αυτός πάει κάπου τρώει και την κάνει κατευθείαν να μην το βάλουν να κάνει καμιά δουλειά. Πάει ας πούμε μας έλεγες την Ιδύρων έχει αυτό, ξέρω εγώ Σταυρονική θα έχει αυτό. Οπότε φεύγει κατευθείαν. Μαθαίνει, παίρνει τα τηλέφωνά του. Κατευθείαν. Πάει τρώει και μετά ξαναφεύγει, πάει αλλού. Τώρα, όσο αυτός ο νόμος των 5 δευτερολέπτων για να τον διατυπώσεις ξανά τι ακριβώς λέει. Δεν κατάλαβε κανείς δηλαδή από την αναγνώση μου. Στα 5 δευτερόλεπτα, αν πέσει ένα μία τροφή, ας πούμε, κάτω σε μία επιφάνεια. Ναι. Δεν προλαβαίνει να μαζέψει τα βακτήρια, ας πούμε, να αναπτυχθούν οι. Οπότε, άμα το σηκώσεις, ναι. Εντάξει, κάτι το οποίο φυσικά δεν ισχύει στην περίπτωση του Σάβιτς. Για να θυμίσω εδώ για τους πολύ παλιότερους παοκτσίδες. Τον νόμο των 5 δευτερολέπτων. Που είχε σφυρίξει, ποιος ήταν τότε. Ο Κορομιλάς, ο Πιτσίλικας, ποιος ήταν. Στον τελικό του σεφ. Λιγότερα από 5 δευτερόλεπτα τα είχε καταλογίσει το Σάβιτς. Και έτσι έχασε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα μέσα στο σεφ. Το 1994, αν δεν κάνω λάθος. 95 τότε. Θα ήταν καλό ο σεφ, φαίνεται και δεν είχε ψηφιστεί. Δεν είχε ψηφιστεί ακόμα ο νόμος. Ναι, δεν είχε ψηφιστεί. Δεν είχε βγει η NASA. Η NASA τότε, έτσι α πούμε. Άντε τώρα την παλιονατάσα τώρα κι αυτή. Λέω ότι πέσει. Άμα πες Κασκομίτης. Ποια νάσα ρε, ό,τι πει η ΕΟΚ. Και να μπορείς να βγεις. Άμα πες ο Κομίτης, δηλαδή άμα πέσει ο Κομίτης και τον σηκώσουμε σε 5 δευτερόλεπτα. Ο Κομίτης άμα πέσει τι γίνεται. Και επίσης αυτό που έχω να πω είναι ότι μόνο οι μικρές τροφές πέφτουνε. Κάτι μεγάλες ποτέ. Σωστό. Έτσι. Δεν σου έχει πέσει ποτέ. Πώς θα τις σηκώσουμε.
γλυκώσεις. Πρέπει να σκύψεις κάτι τέτοιο με τη γλώσσα. Δεν καπανώ, μόνο μικρές τροφές πέφτουν. Τώρα το πιάσεις, ρε Αναστάση. Έλα. Πάμε, πάμε δυνατά. Κάτσε να πάρω και την άλλη γραμμούλα και τα ξαναλέμε. Φιλιά. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπάμπη. Αγόρι μου. Μπάμπη, είσαι φαφλατάς και τα λες και λάθος. Μάλιστα. Έτσι. Το E. coli, ναι, είναι κολοβακτηρίδιο, ανήκει στην κατηγορία των εντεροβακτηρίων. Έτσι, μέσα στο έντερο κυκλοφορούν διάφορα. Έτσι, στο έντερο. Είναι το λεπτό, και, το λεπτό. Μπορούμε έντερο να κάνουμε διασκευή το τραγούδι της Βύση που λέει «Είσαι στο αίμα, στις φλέβες, λοιπόν, τα κύτταρα». Θα κάνουμε και το έντερο. Στα έντερα. Στα έντερα μου κολλεί. Όχι, δεν σε αφήνω. Για πες. Με έχεις αφήσει 5 λεπτά στην αναμονή, ναι, και εδώ η ρεσεψιόν, εδώ, ξέρεις, μαμαμάει. Γιατί το πληρώνεις το τηλέφωνο. Έχω πληρώσει πολλά, μάλιστα, αλλά θα σου πω κάτι, φίλε, και τελειώνω, γιατί εγώ τα λέω γρήγορα, δεν είμαι φαφλατά. Έχω κάνει κάτι εκτενώσεις, ναι, έχω εκτονωθεί, έχω χαλαρώσει, έχω ντυθεί όμορφα, περνάω καλά, γαμώ τον Πειραιά. Πώς μας την έσκασε έτσι, λοιπόν. Πάνω που είχαμε χαλαρώσει. Ναι, πάνω που είχαμε χαλαρώσει και τρώει ένα τεράστιο μπαν και δεν τον ξαναβγάζω. Πάνω που ξεκίνησε η εκπομπή και ήμασταν ωραίοι. Αυτό το παιδί τελείωσε. Τελειώσαμε, κύριε, διακοπή συμβολέου. Ζητάω συγγνώμη από το φιλακουάμον κοινό. Καλά, το πούστο τώρα της Θεσσαλονίκης δεν είναι αυτό. Αλλά γενικότερα μας ακούνε και εθνικά ραδιοτηλεοπτικά σχολεία. Αλλά και οπαδοί του Ολυμπιακού προπαρόν και οποιοδήποτε. Όποιος και να έχει, δεν είναι κουβέντες αυτές για να λέγονται στα ράδια σε καμία των περιπτώσεων. Και ζητάω ένα τεράστιο συγγνώμη από όλους τους ακροατές. Δεν θα ξανασυμβεί. Καλημέρα στη γραμμούλα. Γεια σου, Μπάμπη. Καλημέρα, καλημέρα. Να χαιρετήσω και το φίλο δίπλα που δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο Αναστάσης. Αναστάση, γιατί τον έχω ξανακούσει. Καλημέρα. Έρχεται εδώ ενίοτε. Καλημέρα. Των Αποστολών των. Των ακραίων, γιατί πάει, ναι, χωρίς ύπνο συνήθως έρχομαι. Έτσι, έτσι. Σήμερα τι θέμα έχουμε. Γενικότερα. Τι ψάχνουμε να βρούμε. Ψάχνουμε να βρούμε θέματα. Παίρνει ο Πάκου το πρωτάθλημα, πάει καλά ο Άρης. Δεν έχουμε να γκρινιάξουμε για τίποτα. Ποιο το θέμα. Όχι, να γκρινιάξουμε, τι να γκρινιάξουμε. Έτσι δεν έχουμε μάθει. Έτσι δεν γίνονται οι εκπομπές σωστές, οι ωραίες. Όχι, μωρέ, τώρα να εκτονωθεί, λέει ο προηγούμενος. Άμα δεν ακούσεις ρουβά, δεν εκτονώνεσαι. Έτσι, αγόρι μου, ρίχτα, ρίχτα, ρίχτα. Ένα αυτό, ναι, δεν ξυπνάς. Ναι. Δεν έχεις πάθος. Ναι, βέβαια. Δεν έχεις τρέλα. Όταν ξυπνάς. Όταν ξυπνάς, όταν είσαι, ξέρω εγώ, κάθεσαι να πιεις έναν καφέ, ιδιαίτερα τώρα το βράδυ, πας σε ένα μπαράκι, έτσι. Ωραία, ναι, έχεις τρέλα. Βλέπεις τον DJ εκεί που βάζει ό,τι να είναι. Πας να τον πεις, έλα, έλα μου, το. Έλα μου, βάλε σάκι. Έτσι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Γιατί σωστός. Εγώ τώρα στον υπολογιστό τέτοιο, στο, ναι, κινητό. Τι έχεις. Πριν από λίγο είχα βάλει το που και πότε. Που και πότε, μάλιστα. Επειδή εγώ νόμιζα θα μου ζητούσες και τώρα το έλα μου, έτσι. Έκανες μια πολύ ωραία έλα εισαγωγή. Μου το ακούω. Έτσι, έλα μου. Έλα μου, το άκουσα. Άκουσες. Και ξέρεις, αλλά άμα τον βλέπεις κιόλας που κάνει και τις κινήσεις. Αυτά τα χαμ, χουμ, ναι. Εκεί τα χάνεις. Τώρα άκουσα και για το όρο. Για Άγιο Όρος, ναι, άκουσα. Ναι, ναι. Τώρα ξέρω εγώ αυτοί που μιλάνε για το Άγιο Όρος, κάποιος που πάει λέει στο Άγιο Όρος, τι είναι αυτός, ξέρει, τι ξέρει τίποτα από το Άγιο Όρος. Δηλαδή άμα το ρωτήσεις, ας πούμε, τις 10 εντολές που έδωσε σωστό ο Θεός στο Μωυσή, τις ξέρει. Ωραία, αυτό είναι και ένα ερώτημα, ναι. Αν μας πει κάποιος. Ξέρει, ας πούμε. Εντάξει, προφανώς οι πιστοί και οι άνθρωποι, ας πούμε, που εστερνίζονται έτσι την κατάνοιξή του όρους, προφανώς και τα γνωρίζουν. Εγώ νομίζω ότι από αυτούς που λένε ότι πάνε στο Άγιο Όρος και κάνουν έχουν μαύρα μεσάνυχτα. Η πρώτη, ας πούμε, από τις 10 εντολές που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή, ποια είναι, την ξέρετε? Ποια είναι, Αναστάση? Η πρώτη εντολή που έδωσε. Ου κλέψεις. Ου πρώτη εντολή. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Όχι. Λάτρευε τον Θεό. Φτιάξε καλά τον Μπάουκ. Είναι η έκτη έβδομη. Η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Λέει, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκ έσον πες η Θεή έτερη πλήνε μου. Πάλι είχε ου μέσα όμως. Ναι, στο τέλος όμως. Ναι. Άρα λέει, δεν λέει είσαι Θεός μοναδικός, είμαι Θεός έτσι, μοναδικός. Ναι, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, δεν υπάρχουν άλλοι Θεοί εκτός από μένα. Που λέει και ο Πασχάλης, ή δεν υπάρχω γλου. Εγώ δεν θα μιλήσω για άλλους θεούς. Τώρα αύριο έχουμε παιχνίδια κυπέλλου. Άμα σου πω ότι και εγώ που τα παίζω στα δάχτυλα τα θεολογικά. Η δεύτερη εντολή ποια είναι? Ου ποιήσε αυτόν είδωλο ουδέ παντός ομοίωμα ως εν τον ουρανό άνω, ως εν τη γη κάτω και ως εν τη είδας υποκάτω της γης.
Δηλαδή. Να βγει ο Ιερώνυμος στη τηλεφωνία. Δηλαδή τι, ποια είναι. Μπερδεύτηκα τώρα. Είναι στα αρχαία τώρα, ναι. Και δεν θέλουμε να κάνουμε επίδειξη. Όχι, καλά κάνεις. Μα πρώτη φορά θέλω να ακούσω. Έχω να ακούσω ότι έχω εντελώς από την τρίτη δημοτικού που τις μαθαίναμε. Να σου πω την αλήθεια. Επειδή μου άρεσαν πολύ τα μαθήματα αυτά. Είναι πολύ ωραία, βέβαια. Τα θρησκευτικά και η γεωγραφία. Έχω κρατήσει πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα. Για πες, όχι, γνωρίζω, ναι. Γνωρίζω πάρα πολλές πρωτεύουσες. Όχι μόνο από Ευρώπη, αλλά και από Αφρική. Όσοι παίζουμε στοίχηματα, ξέρουμε, ναι, ναι. Η Αφρική είναι η αγαπημένη μου χώρα. Ήπειρος. Μάλιστα. Χώρα, τίποτα. Είμαι για το πιο αδύναμο κρίκο κι εγώ. Της Κύπρου. Λοιπόν, πάμε. 10 εντολές, μ' αρέσει. Δεύτερη εντολή, τι σημαίνει. Τώρα δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι σημαίνει ακριβώς. Πάμε στην τρίτη, δεν πειράζει. Δεν θυμάμαι. Ναι, τρίτη εντολή. Ποια είναι η τρίτη. Πρέπει να μην με διακόπτεις. Όχι, δεν σε διακόπτω. Εντάξει, θα σε αφήσω να τα πεις. Αλλά θέλουμε και λίγο υπεξήγηση, ας πούμε, έτσι στην κοσμική γλώσσα για να καταλάβει και ο κόσμος. Η τρίτη εντολή πρέπει να λέει ο προσκυνήσεις αυτής, σου δεν μη λατρέψεις αυτής. Mm-hmm. Μάλιστα, πιάσω όμως. Η τρίτη εντολή. Τώρα η τέταρτη εντολή. Πρέπει να τις λέω από την αρχή για να μην σταματάω. Είναι σαν πείματα, όπως ξέρω εγώ τις 9 μουσες. Έτσι και τις λέω, ας πούμε. Μπράβο, άμα σε διακόψουν μετά χάνεις τον δρόμο. Ναι, κλειώ ευτέρπη θάλια με ελπωμένη τρυψυχόρη ερατό, καλλιό πυρανή απολύμνια. Όσοι λύνουν σταυρόλεξα σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουν αποκτήσει μια εξτρά δόση. Δεν πειράζει. Αύριο οι υπόλοιπες εντολές. Κάθε μέρα θα λέμε από τρεις. Εκείνο που είπε τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου είναι ευσυγέννητη και είναι μακροχρόνιο γέννη επί της γης. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, και... δεν θέλουμε να μην κάνουμε τώρα επίδειξη. Και το ουμιχεύσεις τι κατηγορία είναι. Σε ποια θέση, το ουμιχεύσεις πού βρίσκεται. Είναι εκεί που λέει ουκλέψεις, ουμιχεύσεις, κατά το πλησίον σου μαρτυρία ψευδή. Και η τελευταία είναι ουκ επιθυμίσεις ότι το πλησίον σου εστί. Μάλιστα, λοιπόν, να έτσι. Να μείνουμε εμείς για να μην κάνουμε επίδειξη γνώσεων και τέτοια. Ναι. Εμείς θα μείνουμε μόνο στο Σάκη Ρουβά. Έτσι αγόρι μου, Σάκη είσαι Θεός. Φιλιά. Έτσι, 10 εντολές. Θες πει να βανδύ βεβαίως ο Θεός. Καλημέρα στη γραμμούλα. Όλη τη βδομάδα στο Σάκη Ρουβά και την Παρασκευή στο Σάκη Κουβά. Έτσι, ναι. Μεταπρόγνωστικά στους χαιρετισμούς την Παρασκευή. Με τα προγνωστικά που δίνουμε εδώ σαν εκπομπή. Στο Βίλωτα Μεγάρο, τα πάμε αυτά. Στο Βίλωτα Μεγάρο, Παναθηναϊκό Κυρδική. Δηλαδή, ρε συμπάμπη, όταν είπε ο Αντρέας βυθίσατε το χώρα, εννοούσε την Αφρική. Ναι, μάλλον, ναι. Δεν ξέρω. Εντάξει, ρε παιδιά, κάναμε και ένα Σαρδάμ. Τι να κάνουμε. Πώς πήγε ο Αντρέας την κουβέντα σε το παράθυρο. Καλά, ο Αντρέας, πρέπει να είναι σε κάθε σπίτι. Σε κάθε σπίτι πρέπει να είναι και σε κάθε κουβέντα, δεν κατάλαβες. Πρέπει να μνημονεύεται. Έτσι, να ξεκινάμε. Τίμα τον Ανδρέα σου και την Μαργαρίτα σου, ξέρω εγώ κάτι. Άσε που ξεκίνησε και τις λατινικές εκφράσεις. My culpa, vivere pericolosamente. Μέα, my culpa. Μετά εμένα λέτε. Μέα culpa. Το Μάη θα είμαστε καλά. Δεν ακούμε, για να κάνουμε τα μισά λάθος. Μήπως εννοούσε τον Μάη Κούπα. Αυτό ρε μάγκα. Το Μάη του 85. Ναι, το 85 που ξαναβγεί το Πασόκ και τέτοια. Με γρίφους. Έτσι, μάλιστα. Μάλιστα. Έγινε. Αλλά, στο μεταξύ, πότε αρχίσατε η συζήτηση για τον Γκάλι και δεν πήρα. Ποιο Γκάλι, πού είπαμε και για τον Γκάλι, αλλά. Πότε είπαμε για τον Γκάλι, αλλά θα λέμε και για τον Γκάλι. Ρε, τι είπε ο γνώστης. Ένας είναι ο Θεός και δεν υπάρχει έτερος πλην εμού. Ποιος το είπε, ο Γκάλις, το είπε αυτό. Σαν καζατζίδισμα που είπε γι' αυτό. Ο πρωθυπουργός, προηγουμένως, που πήγε να πει, που σου λέει ποια είναι η πρώτη, ποια είναι. Ένας είναι ο Θεός και δεν υπάρχει έτερος πλην εμού. Μάλιστα. Αυτό τι ποιος, είναι, ποιος, ναι, στο... τι την έκανε την μπάλα ο Θεός και τέτοια ας πούμε. Πού είναι, έμεισε αναφορά στον Νίκο. Έτσι, τώρα, έτσι, έτσι. Είναι λίγο προσβλητικό για το Θεό να μην είμαστε... Να βγει ο... Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη από τον Θεό που τον προσβάλλω. Να βγει ο Ποντίφικας να τοποθετηθεί, γιατί είπε χθες και το συζητούσαμε. Οι αρχάγγελοι, να μας ζητήσουν τον λόγο. Εντάξει, αυτό δεν έχεις ακουστεί σε ένα διαφορό. Είναι και 40 τώρα. Ναι, μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Πάρε το έγινε, πήρα από για το προηγούμενο. Φιλιά.
Μόνο στο λόγο επειδή μπορώ να ακούσουν αυτά. Καλημέρα στη γραμπούλα. Καλή σας ημέρα. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Προκαλώ το Κλεάνθη, ναι, το Κλεωμένη, που ξέρει όλες τις πρωτεύουσες, να μας πει ποια είναι η πρωτεύουσα των Νήσων Μάρσαλ. Νήσων Μάρσαλ, μάλιστα. Είναι χώρα καταρχήν τα Νήσων Μάρσαλ. Α, ναι. Τι να πεις ρε γατί, εδώ έχει... Όχι, πες μου, άστε την πρωτεύουσα της χώρας Άγιος Βαρθολομαίος. Είναι χώρες αυτές καταρχήν. Ναι ρε, και Άγιος Ευστάθιος υπάρχει. Μάλιστα. Άγιος Χριστόφορος και Νέβης, μεγάλη χάρη του παππούλια, το ξέρει αυτό. Θα μας πεις λίγο, Άγιος Φανούριος θα πούμε, δόξα τούμπας Αγίου Φανουρίου. Πρέπει να έχει πάει ο παππούλια τον Άγιο Χριστόφορο και Νέβης. Μάλιστα. Αυτά είναι απίστευτα. Τα ξέρει, εσύ τις ξέρεις. Ναι ρε, εντάξει, τότε κάτι θυμάμαι, τότε τα παράξενα ήταν αυτά. Γιατί τις έμαθες, δεν έχει στοίχημα εκεί. Έπρεπε στοίχημα, φίλε. Όπως θα παίξει το στοίχημα αυτό με τα έξι, τα σάρτη στο μαλλιωτάκι. Κάθε φορά που το σκέφτομαι να πούμε. Έρχεται. Η γιγενιόρα, έσαι τι. Η πρωτεύουσα της Αυστραλίας, εσύ, Πάπη, πες μου ποια είναι. Γιατί τα ρωτάτε σε μένα όλα αυτά. Καμπέρα. Πρωτεύουσα της καρδιάς μας όμως είναι η Αδελαίδα, διότι είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνική πόλη. Το Σίδνεϊ, δεν είναι. Αναστάτη, μάγκεψε. Εγώ... Μάκες, τι επίθεση ήταν αυτή. Έτσι. Πες μου την πρωτεύουσα του Λιχτενστάιν. Το πώς λέγεται, Βαντούζ. Αγατονί. Έτοιμο για ευρωβουλευτή τον έχουμε αύριο μετά. Αυτά στους αγοράκι μπορεί να τα ρωτήσει κανείς. Ναι. Τη Δυτική Σαχάρα. Ξέρω εγώ, η Σταυρούπολη. Ελ Αγιούν. Μεγάλη χάρη του. Γι' αυτό έχει πάει ο Λευτέρης από εκεί. Ελ Κατουρί. Ελ Αγιούν. Μάλλον ο Δημήτρης από τη Βέρεια πρέπει να έχει περάσει το Ελ Αγιούν και πρέπει να έχει φάει κανένα καστικάκι εκεί πέρα. Σίγουρα, δυνάμω, κομμένο με μπανανόφυλλα. Έτσι. Κάτι τέτοιο παίζει. Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστούμε για το. Κλεωμένης, ρε φίλε, τόσο που τιμάει τις εντολές. Και κάθε φορά που μιλάει για ποδοσφαιρικά, γιατί καταπατάει το ούψευδο μαρτυρήσει. Γιατί το λες, όπα, αρχίσαμε. Πάλα καλά το πήγαμε, ναι. Όλο ούψευδο μαρτυρήσει όταν μιλάει για αθλητικά. Γιατί, τι σε έκανε. Το καταπατάει. Ναι. Δεν μιλάει, μιλάει ορθώς για την ομάδα του Άριος, η οποία διάγει έναν εξαιρετικό αθλητικό βίο. Αν ήμασταν στα παλιά χρόνια, με το τηλέφωνο στο χέρι θα έμενε στήλη, άλλα το θα γινόταν ο Κλεωμένης. Σήμερα όλα, ναι. Σόδομα και Γόμορα, να πούμε ό,τι ξέρουμε, να τα βάλουμε μέσα. Έτσι, έγινε. Τρεχάτε, Χριστιανοί, στο φιλιά, καλημέρα, τσάου. Για να δούμε λίγο και τη γραμμούλα και να οδηγηθούμε και σε ένα διαλυματάκι. Καλημέρα. Να ξαναβγεί ο προηγούμενος να μας πει ποια είναι η πρωτεύουσα των Πρεσπών. Μάλιστα. Έγινε. Η Οχρίδα. Έχουμε και εκδρομές. Τσάω. Λοιπόν, θα οδηγηθούμε στο πρώτο μας διαλυματάκι, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Το λόγο επειδή, κυρίες και κύριοι, όπως το γνωρίζετε, αυτό περί ανέμων υδάτων και δεν ξέρω κι εγώ άλλων καιρικών φαινομένων. Είμαστε εδώ. Αχ, μας έφυγε η Βανδύ, ρε εσύ, ρε Βανδύ, δηλαδή δώστε να πούμε λίγο 10 εντολές να ακουστάρει ο κόσμος. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, στο πρωινό της Τρίτης του Απριλίου, Οσίου Ηλυριού είναι σήμερα, μιας και πιάσαμε τα θεολογικά, Ηλύριος εορτάζει, ο Λύρος, Ηλυρία και Ηλύρα. Με ύψιλον, δεν είναι υποντιακή, ναι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Είναι καμιά παγκόσμια ημέρα, τίποτε δεν είναι σήμερα, οπότε μπορούμε να πορευτούμε αγέροχοι. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Ό,τι ξέρει ο καθένας το λέει σε γνώση, παιδιά. Σήμερα αυτό είναι η εκπομπή. Πες μου λίγο μάθημα. Πες μου τι ξέρεις, ρε παιδί μου, πες μου τι διάβασες. Γράψτε ό,τι ξέρετε, ναι. Μα θρησκευτικά, μα γεωγραφία, μα χημεία, μα βιολογία, οτιδήποτε εδώ. Είμαστε ανοιχτοί και σας περιμένουμε να καταθέσετε την άποψή σας. Μιας και πιάσαμε και λίγο τα θεολογικά, χτες δημοσίευσα στη σελίδα μου στο Λόγο Επειδή τα περιβόητα, θυμοτυπικά κάθε φορά τα αναφέρω την Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά μιας και επανήλθε στην επικαιρότητα ο Πέτρος Γαϊτάνος, αγαπημένος μας, τα περιβόητα Γαϊτάνος Facts, τα ξέρεις? Όχι. Δεν διαβάζεις Λόγο Επειδίας, δεν διαβάζεις καν τα στάτους μου.
ο Πέτρος Γαϊτάνος κάθε βράδυ σκεπάζεται με την ιερή Συνδόνη. Είναι έτσι, θα πηγαίνουν τώρα αυτά γκα, μαχαιριές. Ο Πέτρος Γαϊτάνος έπεισε τον άπιστο Θωμά. Ο Πέτρος Γαϊτάνος δεν ανέβηκε στην κυβωτό του Νοέ. Ο Πέτρος Γαϊτάνος έχει το Άγιο Φως σε αναπτήρα. Ναι, αυτό που δείχνει τελικά τίθεται ένα ζήτημα, ας πούμε, όπως μας το επανέφερε η επικαιρότητα. Ο Πέτρος Γαϊτάνος έχει αντικλείδι για την πόρτα του Παραδείσου. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τη Μεγάλη Εβδομάδα νηστεύει και τον αέρα. Ο Πέτρος Γαϊτάνος κάνει ανάσταση στις 12 παρατέταρτο. Ο Πέτρος Γαϊτάνος ψένει τον ακάδιστο ύμνο ξαπλωμένος. Ο Πέτρος Γαϊτάνος θα μπορούσε να κάνει μυστικό δείπνο στην πλατεία Συντάγματος. Ο Πέτρος Γαϊτάνος εξομολογεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ο Πέτρος Γαϊτάνος εφήβρε τη μετάληψη χωρίς ακόλ. Έτσι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος δεν τραγουδούσε τόσο καλά μέχρι που έκανε χείριση και αφαίρεσε τις μαγδαληνές του. Ακραίο. Ο Πέτρος Γαϊτάνος επιτρέπεται να μεταλάβει με γεμάτο στομάχι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος έβγαλε τον πρώτο του δίσκο σε εκκλησία. Ο Πέτρος Γαϊτάνος αντί για υπογραφή βάζει σταυρό. Ο Πέτρος Γαϊτάνος είναι ανιψιός της θείας κοινωνίας. Σιγά. Δεν τα λέω εγώ. Πριν τον Πέτρο Γαϊτάνο, ο ψαλμός Αλληλούια ήταν κοντός. Ο Πέτρος Γαϊτάνος στην Ανάσταση τσουγκρίζει με μελάτα αυγά και κερδίζει. Ο Πέτρος Γαϊτάνος είδε τον Χριστό Φαντάρο και τον έριξε για κάμψεις. Ο Πέτρος Γαϊτάνος δεν φοβάται τη χοροκοπία γιατί έχει μετατρέψει τα λεφτά του σε αργύρια. Ο Πέτρος Γαϊτάνος έχει δει την εν πολλές αμαρτίες περί Πεσούση γυμνή. Ο Πέτρος Γαϊτάνος έριξε ντετόλ στα χέρια του Πόντιου Πιλάτου. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Ο Πέτρος Γαϊτάνος ξέρει πόσα μετρητά ήταν η ανάληψη του κυρίου και αν υπήρχαν κρυφές χρεώσεις. Ο Πέτρος Γαϊτάνος ξέρει, αυτό είναι ακραίο επίσης, ο Πέτρος Γαϊτάνος ξέρει ποιες ιερές ακολουθίες είναι πεπερασμένες και ποιες άπειρες. Τώρα εδώ τι σας βάλαμε, άσε. Ο Πέτρος Γαϊτάνος θα κυκλοφορήσει αθλητικά παπούτσια, θα τα λένε ΕΑΡ. Ο Πέτρος Γαϊτάνος είναι ο μοναδικός που πήγε στη Φάτνη και έφυγε με δώρο. Ο Πέτρος Γαϊτάνος έχει λογαριασμό καταθέσεων στην Αγία Τράπεζα. Ο Πέτρος Γαϊτάνος κάνει παπάρα στη Χωριάτικη με αντίδωρο. Ο Πέτρος Γαϊτάνος είναι καταιγιστικά. Δηλαδή ξεκίνησα να βρω τα καλύτερα και ήταν το ένα πίσω από το άλλο. Ο Πέτρος Γαϊτάνος ρίχνει τίμιο ξύλο. Όταν ο Ιησούς είχε 12 μαθητές, ο Πέτρος Γαϊτάνος διδάσκει σε ολιγομελή γκρουπάκια. Όταν ο Νηφίος ερχόταν, ο Πέτρος Γαϊτάνος ήδη επέστρεφε. Ο Πέτρος Γαϊτάνος είχε παίξει το παράνομο το γολιά Δαβίδ, άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Όταν ο Μωυσής, και είναι επικαιρότητα, είναι της ημέρας, κατέβηκε από το βουνό με τις 10 εντολές στα χέρια, ο Πέτρος Γαϊτάνος τις είχε ήδη σε φλασάκι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τρώει παριζάκι μίκας της βασιλεύσης. Oh my god. Ο Πέτρος Γαϊτάνος πληρώνει τριώδια. Ο Πέτρος Γαϊτάνος δίνει άγιο τόπο στην οργή. Και επίσης πολύ καλό αυτό. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τόσα χρόνια κρατάει το φανάρι. Όταν πάει για κυνήγι, ο Πέτρος Γαϊτάνος χτυπάει πάντα λαγούς με πετραχίλια. Ο Πέτρος Γαϊτάνος πουλάει άγιο πνεύμα. Από το αντιβάιρους του Πέτρου του Γαϊτάνου περνάει μόνο ο άσωτος ιός. Παναγιά και Χριστέ. Θα μπορούσε να περνάει ο Υιός του Θεού. Και ένα που έγραψα, χθες ότι ο Πέτρος Γαϊτάνος δικής μου εμπνεύσεως πίνει τον εσπρέσο του με μονή δόση. Εξαιρετικό. Θα πω κι εγώ έτσι, ας πούμε, αυτή μας κυρίες και κύριοι. Την τροπολογία. Την τροπολογία να την καταθέσω και να την περάσω. Καλημερίζουμε την γραμμούλα, δεν ξέρω να μας περίμενε μετά από τόσο χλαμάρα. Καλημέρα. Εννοείται. Έτσι. Καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Εννοείται ότι εγώ δεν σε περιμένω, αγόρι. Είπε σαν χλαμάρα. Αισθάνθηκε ένα κάλεσμα, δηλαδή. Ότι γύρισε διαφήμιση, το ξέρεις. Ναι. Με αφορμή αυτό λέω, ήρθε στην επικαιρότητα, είδαμε όλη τη διαφήμιση. Οπότε τον επαναφέραμε λίγο πρόωρα. Γιατί συνήθως τον μνημονεύουμε εκεί, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αναστάση, καλημέρα. Καλημέρα. Παρεούλα σήμερα, Παμπίνο, έτσι. Είναι πτώση μοναξιά, δύο μέρες δεν άντεχα. Ήθελα λίγο. Εντάξει, δεν γίνεται. Να σε ρωτήσω. Ο Αναστάσης ήταν την προηγούμενη φορά με τη Χρύσα μαζί.
Με τη Χρύσα. Αναστασία ήταν. Ποια είναι η Χρύσα. Όταν μας πήρε η Χρύσα και ήθελα να πάει στην... για πιπίτη. Ναι. Την πέρα. Ναι. Ποιο... Τι καινούργια είναι. Ο, η κόρη του. Λέει, έλα να πει. Α, ναι, 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 ναι. Έλα να πει μια κόρη. Αναστασία ήταν κινημένα. Ναι, δεν θυμόμουν ποιο ήταν. Είχε πέσει κάτω, λέει, είχε πέσει κάτω, δεν το πίστευε. Μια φορά. Έτσι, έτσι. Είναι... Όλα καλά, έτσι. Δεν ξύπνησε ακόμα. Είναι... Θα μας τις φέρεις για καλημέρα. Ορίστε. Δεν ξύπνησε ακόμα, λέω. Όχι, μάτι το πουλάκι μου κοιμάται. Είμαι στον μπαλκόνι. Αυτές τις πέφτει ο Ελληνικός. Αχ, τελείωσε. Γαράκι, Πατμανίδης και... Και Άγιος ο Θεός. Έτσι λέει και η έκφραση. Άγιος ο Θεός, Άγιο Πνεύμα, όλα μαζί. Όλα μαζί, όλα μαζί. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Καλημέρα μου, καλή κομπή. Καλημέρα, φιλιά, 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 φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μνημειώδη όλα ρε μεγάλε, απίστευτα ρε. Έτσι, έτσι, έτσι. Πού τα βρίσκουν οι σατανάδες. Ανέλειπε και το τελευταίο το δικό σου. Το σατανάδες. Δεν έχω τρακλαστικά σήμερα. Δεν έχεις. Ο Αναστάσης το έχει πάρει σε ρί και... Εντάξει, αλλά θα το βρει, θα το βρει το δρόμο. Να επέμβω κι εγώ. Για πες. Ο Πέτρος Γαϊτάνος είναι ο μόνος μέσος ψάλτης. Δεν έχουμε παντού τον αριστερό και τον δεξί. Ναι, δεν υπάρχει μέσος. Εγώ νόμιζα θα υπήρχε. Όχι, ε. Όχι, ρε, αφού δεν καλό, υπάρχει καλό, 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 καλό. Αλλά είναι, θέλει πολύ εξήγηση αυτό. Είναι, είναι, είναι τόσο βαθύ. Είναι για λίγους. Το αριστερό και το δεξί και το αριστερό ψαλτήρι. Σωστό, σωστό, ναι. Σέντερ. Σέντερ ψαλτ. Η ωραία, ναι, να είναι, ξέρω εγώ, φουνταριστός. Winger, ξέρω εγώ. Κεντρικός, πώς το λένε, κεντρικός μέσος. Δηλαδή δεν είναι μέχρι τη μέσα. Σωστό, σωστό, μάλιστα. Ναι, κεντρικός μέσος. Αλλά μεταξύ τους άλλους και να είναι μόνος, επειδή ψαλτάδες είναι 2-3, μόνος. Ναι, καλά. Και ομάδα μόνος του. Έτσι, και πολύ παραπάνω, και πολύ παραπάνω. Ναι, 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 ναι. Πολύ ωραία. Θα το καταθέσω και θα το διατηρήσω όταν θα ξαναβγάλω το συγκεκριμένο ποστάρισμα, έτσι. Καινούργια φόρμα. Τη μεγάλη εβδομάδα. Με καινούργιες έτσι δικές μας επινοήσεις περί του θέμα. Όχι και να επέμβουν και οι ακροατές. Βέβαια. Αν κάτι, αν δεν έχουν γυρίσει συγχρόντα. Βέβαια. Όχι, έχει δηλαδή φανταστικά. Δηλαδή, αν πάρεις τώρα από διάφορες εκφράσεις, ξέρω εγώ, αυτό που δεν αντέβει και στην κυβωτό. Ναι, μόνο αυτό, εντάξει. Και πάρα 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 πολλά. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δευτερολογώ. Βεβαίως. Ο Πέτρος Γαϊτάνος, ναι, περιμένει στη σειρά του σε όλη την κοινωνία. Μπέρι και αυτό μέσα. Βάλτα, βάλτα όλα, βάλτα όλα. Yeah, έτσι, yeah, φιλιά, yeah. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Να βγει ο Πέτρος Γαϊτάνος ή έστω ο Πέτρος ο Πελεκάνος, ρε παιδί μου, κάποιος, ας πούμε, να βγει στο τηλέφωνο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ο Πέτρος Γαϊτάνος είναι πρωθυπουργός στα νησιά του Πάσχα. Wow. Με πρωτεύουσα. Τα συνδέσουμε όλα. Τα νησιά του Πάσχα, ρε. Ναι. Δεν ξέρω, Χαγκαρόα. Έχουν πρωτεύουσα τα νησιά του Πάσχα. Βέβαια. Και το νήσος των Χριστουγέννων. Καταρχήν έχουμε νήσο το Χριστουγέννων. Έχει το Flying Fish Cove. Πώς. Flying Fish Cove. Flying Fish Cove. Flying Mine. Κάμενα ψάρια, ρε. Flying Fish Flying Fish Cove. Το νησί των Χριστουγέννων έχει το Flying Fish Cove. Και το νησί του Πάσχα έχει το Χαγκαρόα. Χαγκαρόα. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι, εκεί πέρα έχει την έδρα του Γαϊτάνος. Και στην Αγία Έδρα κάθεται πάντα στην κεφαλή. Ο Γαϊτάνος, αν είχε ομάδα, αν υπήρχε ο Γατανιακός, θα είχε την Αγία Έδρα, ας πούμε. Κάποιος θα το φτιάξουν. Θα βρούμε με ποδοσφαιρικό το ακούω. Τα νησιά του Πάσχα δηλαδή κατοικούνται. Βέβαια, ρε. Και είναι και κοντά στη Χιλή. Τη μεγάλη εβδομάδα. Στην ουσία είναι επαρχία της Χιλής. Κάτσε ρε, εκεί δεν είναι με τα γάλματα, τα μυστήρια, τα μεγάλα. Ναι ρε, ναι. Πώς κατοικούνται αυτοί. Το ελληνικό ανήκουν στη Χιλή. Ανήκουν στη Χιλή. Μάλιστα. Ναι, η νήσος του Πάσχα. Τι μαθαίνει κανείς. Και το όνομά του το πήρε επειδή αυτό που την ανακάλυψε την είχε ανακαλύψει η Πάσχα. Μα, κατάλαβα. Πάλι καλά δηλαδή. Εντάξει, πάλι καλά. Δηλαδή, την ανακάλυψε κατά τη Κυκλοπέμπτη δηλαδή. Την πατούσαμε. Καθαρά Δευτέρα. Νήσος της Καθαρά Δευτέρα. Πώς δεν έστειλε τίποτα εξορίες εκεί ο Πινοσέτ να γίνει τέτοιο. Σαν νησιά του Πάσχα. Εκεί προλάβαιναν και στέλναν οι Άγγλοι εξορίες. Α, είδες. Την πάριδε. Ερώτηση, ομάδα ποδοσφαίρου, κάτσε, ομάδα ποδοσφαίρου έχουν τα νησιά του Πάσχα. Πώς δεν έχουν, ρε. Ποιο, άμα μου πεις ότι ξέρεις και την ομάδα ποδοσφαίρου των νήσων Πάσχα. Την ομώνυμη ομάδα. Άσε τώρα, το πασχαλιακό.
τα χάγκαρ. Ναι. Χάγκαρουα, τίποτα παράξενο στάκι. Αναγέννηση χάγκαρουα. Αναγέννηση νέα χάγκαρουα. Φιλιά τσάκ. Νέα χάγκαρουα, γιατί παλιά έχεις χρεοκοπήσει. Τώρα είναι χάγκαρουα, ξέρω εγώ, 1997, ας πούμε κάτι. 2016 χάγκαρουα. Έγινε φιλιά, φιλιά τσάκ. Είναι ένα ζήτημα, πρέπει να το ψάξουμε. Αν τα νησιά του Πάσχα τόσο έχουν ομάδα ποδοσφαίρου και να αρχίσουμε να την παρακολουθούμε. Εκεί είναι να γράφει τα ρεπορτάζ. Γολγοθάς περιμένει. Χαγκαρόα. Εσείς πολύ αγαπημένοι. Αυτό τι ωραία. Αλλά φέτος δεν έχουμε. Τα πρωταθλήματα τελειώνουν πάρα πολύ νωρίς. Ναι, δεν έχει κανένα μουντιάλ να του κάνει τέτοιο. Γιατί τελειώνει νωρίς. Έλα μου, 5 Μαΐου δηλαδή, δεν το θυμάμαι το, ούτε playoff ούτε τίποτα. 5 Μαΐου, αλλά νομίζω ότι μετά θα έχουμε απλά ένα μπαράζ για ΑΒ Εθνική. Ναι, γιατί για εμάς πάντα ΑΒ Εθνική θα είναι. Σωστά. 5 Μαΐου να τελειώνει το πρωτάθλημα είναι και τη Β Εθνική. Ντροπής πράγματα. Ντροπής πράγματα. Μα δεν πάει Ιούλιος, η Β' Εθνική δεν πρέπει να τελειώσει. Έτσι έχουμε μάθει. Διότι πάντα θυμόμασταν τα ρεπορτάζ που υπήρχαν εκείνη την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, που δεν υπήρχε αγωνιστική δραστηριότητα και όλοι ήταν εξαφανισμένοι, που εφημερίδες και sites γράφανε, επειδή ακολουθούσαν τουλάχιστον, ας πούμε, 10 αγωνιστικές, Γολγοθάς περιμένει, ας πούμε, ξέρω εγώ, το βατανιακό περιπίν. Τώρα τι να γράψεις, μετά το Πάσχα απλά θα απομένει μία αγωνιστική. Τίποτα. Και τα πράγματα θα είναι λίγο ξεκαθαρισμένα σε Super και Football League. Ναι, ναι. Και μας καταντήσανε. Όχι, εντάξει, δεν μου αρέσει καθόλου εμένα αυτό. Ναι, μετά τις 5 τι κάνουμε. Άντε να έχει ένα τελικό στις 11. Άντε να έχει ένα τελικό Champions League. Έλα μωρέ τώρα, βρω. Το τελικό Champions League νομίζω είναι 1 Ιουνίου. Ναι, δεν κατάσταση αυτή. Άμα είναι 1 Ιουνίου, είναι. Πω, θα το σφάξω το Χαριζάνι. Με έβαλε να παίξουμε. Ναι. Έχει παράσταση 1 Ιουνίου. Πού? Στο 8 Ball. Καλά ρε το... Στο Wembley. Πριν το match. Στο pregame. Αυτό πρέπει να το δούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τι έγινε ρε. Οπ, νάτος. Τι έγινε σαύρα ή μαύρο άσπρη. Μαύρο άσπρη σαύρα. Ναι, μπορεί να υπάρχουν. Δεν ξέρεις. Γιατί όχι. Λίζαρτ, λίζαρτ. Μάλιστα. Ακούω για τον Καϊτάνα, ας πούμε, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι με άλλους τραγουδιστές. με άλλους ψάλτες, γιατί υπήρξες ψάλτης και ξέρεις. Ναι, ξέρω. Έτσι. Το θέμα είναι τώρα, εδώ έχουμε σοβαρά θέματα, ας πούμε, σήμερα έχει ένα παιχνίδι πρωταπριλιάς εκεί, Κλεάνθους με Μικράς Ασίας. Ναι. Όλα κανονισμένα είναι. Κανονισμένα λες. Ναι ρε. Βάζεις ένα σπίτι. Ωβρε, όλη την κοιλέα βάζω. Βάζεις το κτηματολόγιο. Φέρτε ένα κτηματολόγιο να το βάλουμε. Όλη την κουτσίδα. Ναι, ναι. Βάζεις... Γιατί στην παπά μου, εγώ για άλλες ομάδες δεν άρχισα να μιλήσω. Όχι, στο παρόν. Όχι βέβαια. Και η αρχή έγινε από σήμερα, φαντάζομαι. Αλλά το θέμα είναι ότι κύπελο αυτή δεν θα δουν φέτος. Δεν το παίρνει ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Όχι, θα το όχι. Πάρει το χανούμι. Η ΑΕΚ, γιατί, έτσι, ναι, γιατί έτσι πρέπει να γίνουν τα θέματα. Μάλιστα, λες εσύ ότι θα το πάρει η ΑΕΚ. Πάρεις ένα πρωτάθλημα να μην μας αλύσεις, ναι. Ένα χάρτινο και άστα τα άλλα και πολλά πέρα. Ναι, και η ΑΕΚ θα το πάρει το κύπελο επίσης για να μας αλύσει. Στα ίσια. Στα ίσια. Άμα το πάρει Λαμία. Οπα. Δεν με νοιάζει ρε φίλε, εγώ τέταρτος θα βγω. Τέταρτος. Αν το πάρει Λαμία, υπάρχει, το ξέρεις ότι υπάρχει πιθανότητα να παίξεις μπαράζ με τον Ατρόμητο. Δεν υπάρχει. Ο Ατρόμητος τώρα θα κάνει χ. Επειδή παίζει, εγώ κερδίζω το Βάζελο και πάω τρένο, ας πούμε. Ναι. Σου είπα, άμα έχει 5-6 αγωνιστικές ακόμα, θα τους έκανα πίσω εδώ να τραγουδάνε. Πρωτάθλημα. Να κάνουμε του χρόνου, άμα είναι ένα με 45 αγωνιστικές, για να τραγουδήσουμε. Όχι, ναι. Του χρόνου, ρε φίλε, δεν θα υπάρχει. Του χρόνου από πάνω από σένα θα έχει υπόστηκο, δεν μπορείς να πας παραπάνω. Ποιο να και θα φανεί, όπως τότε που πήρατε το κουλούριο πρωτάθλημα που την επόμενη χρονιά πήγατε να πέσετε. Τι χρώμα θα είναι το υπόστηκο. Και σας πήρα κίτρινο, τι θα είναι ρε, άκουσα σε πού εσένα κάτι Παρασκευή, εγώ μπορώ να έρθω εκεί. Μιλες και πολλά, μην έχουμε τίποτα να γούλε. Σε περιμένω, γιατί την άλλη φορά έκανες εκεί κάτι κόμψες. Είχε παρέα. Τι έκανα. Συνοδευόταν. Παρέα. Συνοδευόταν. Τι σχέση έχει αυτό. Ήσουν σε μένα και ταπεινός. Τώρα σε κοιτούσα και από την άλλη μεριά κοιτούσες. Σε κάρφωνα με τα μάτια μου και από την άλλη κοιτούσες. Ναι, ανατρίχιαζα. Με είχε συνεπάρει ο τραγουδιστικός ίστρος του Μπαλμανίδη. Έτσι, έτσι, να τα λέμε και αυτά.
Κατάλαβες, τώρα με έκοψες, ας πούμε, επειδή. Ναι. Ότι του χρόνου, για... του χρόνου θα υπάρχει το υπόστοχο που λέγεται Άρης Θεσσαλονίκης. Αυτό λες. Ακριβώς, ρε φίλε. Πώς θα ερμηνεύω αυτό. Ναι, τι να λέμε τώρα. Ναι, 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 ναι. Σου είπα, εκείνη τη χρονιά το, πότε το πήραν αυτό, το έδωσε... Αφού τα ξέρεις καλύτερα, ξέρεις ακριβώς και την ημερομηνία που πήρε, πανηγύρισε, πότε έβαλε τον κόλο Πάπριτσα, πότε πήρε το 1-1 στη Νέα Σμύρνη. Την επόμενη χρονιά, σε ένα γύρο πήρανε 12 πέναλτι για να σωθούν. Μάλιστα. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Αυτή είναι η ομάδα του δημοσίου ή ως το μάλιστα. Αυτά τα ολίγα πάντως. Εντάξει, έγινε. Τα λέμε. Άντε, τσάω. Από εκεί που είχαμε μια εκπομπή θεολογίας, τώρα θα γίνει, θα κατεβάσουμε καντήλια, που φαίνεται πάλι μέσα στο κλίμα θα βρισκόμαστε. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Ο Πέτρος Γαϊτάνος είναι τεράστιος, είναι πιο μεγάλος και από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ωραία. Ο Πέτρος Γαϊτάνος έχει καλύτερα μαλλιά και από το μοντέλο Λίντα Ευαγγελίστα. Και αυτό είναι... Ευαγγέλιο ρε. Ναι, ναι, αυτό είναι σαν να αναλύεις διάνυσμα. Ναι. Και ο Πέτρος Γαϊτάνος κάνει μπάνιο μόνο στον Ιορδάνη ποταμό. Έτσι, έτσι. Από τον Ιορδάνη και την Ιορδανία, όπου ο Ολυμπιακός κοιτάει παίχτες και διάβαζα χθες δημοσίευμα, λέει φέρνει το Μέση της Ιορδανίας. Έτσι. Από την Μέση της Ιορδανίας. Την Μέση Ανατολή. Λογικό είναι και αυτό. Και γράφει ο άλλος να φέρει, λέει, τον Κριστιάνο της Γάζας. Και τέτοια μέρες που είναι. Είδες τα ρεπορτάζ, τα διανθίζουν όλα αυτά. Να πω κάτι για τους νήσους Πάσχα. Ναι. Γιατί είναι μεγάλο ζήτημα και μας απασχολεί βεβαίως, βεβαίως. Αυτό το έχουν γράψει οι Pink Floyd σε κάποιο τραγούδι τους. Ναι. Αναφέρουν το ζώο Αμαρίλντο. Μάλιστα. Το οποίο είναι από τα πιο ενισχυμένα όσον αφορά την προστασία τους. Το κάφκαλο περπατάει. Είναι μεγαλούτσικο, είναι σαν τεράστια ζάβρα. Ναι. Όχι ασπρόμαυρη. Ναι. Λοιπόν, και είναι μόνο στους νήσους Πάσχα και έχει πάει πανελιμέρως στον Αζιόλου Ζωγράφη εκεί και έκανε τέτοιο ρεπορτάζ. Γι' αυτό το ζωάκι το οποίο το αναφέρουν σε ένα τραγούδι. Μάλιστα. Παιδιά, αλλά ο Πέτρος Γαϊτάνος δεν πήγε ακόμα. Έχω γκουγκλάρει, υπάρχει γήπεδο, στάδιο De Hangaroa. Πρέπει να έχει μια ομάδα το νησί του Πάσχα. Γιατί απέσουν μια ομάδα. Είναι μια ομάδα μόνη του. Εκεί. Γιατί λέει. Αχ, είναι ψαράδε, ρε. Έχει εθνική Ραπανούι. Έτσι λέγεται. Ραπανούι. Ναι, Ραπανούι. Εθνική Ραπανούι που δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτή. Με πέντε παίχτε. Πέντε. Ναι, ναι, αυτό δεν ξέρω. Πέντε παίχτε βγάζει. Φραγμένα, να μην πάει η μπάλα στη θάλασσα, ρε, αφού είναι τυχαία. Η Εθνική Ραπανού είναι ποδοσφαιρική ομάδα από τη Χιλή που αντιπροσωπεύει την ίσο του Πάσχα στο ποδόσφαιρο. Το στάδιο που χρησιμοποιεί είναι το Εστάδιο De Hangaroa, το οποίο έχει χωρητικότητα περίπου 2.500 ατόμων. Η ομάδα έπαιξε δύο ανεπίσημα παιχνίδια απέναντι σε μια ομάδα από το αρχιπέλαγο Χουάν Φερνάντες. Η αιώνια κόντρα, έτσι. Δεν θα μιλήσω για άλλα αρχιπελάγη και τα λοιπά. Το 1996 και το 2000. Σαν να κάνουν ένα μουντιάλ μόνοι τους. Πριν από τον πρώτο του διεθνή αγώνα στις 5 Αυγούστου του 2009, στο πρώτο γύρο του Κόπα Χιλής. Στο οποίο όμως ιτήθηκε με 4-0 από τη χιλιανή ομάδα Κόλο Κόλο. Στείλα την Κόλο Κόλο να παίξει με τα ρυζιά του Πάσχα, ρε ασέβαστη. Δεν τρέπεστε λίγο, τίποτα δεν έχετε αφήσει όρθιο. Για το παιχνίδι της κατά της Κόλο Κόλο, ίσως επειδή είναι νησί του Πάσχα, ξέρεις, καταλαβαίνω. Η ομάδα έχει προπονητή τον πρώην χιλιανό διεθνή Μιγκέλ Αγγέλ Καμπόα. Γαμπόα, το θυμάσαι τον Καμπόα? Όχι. Ούτε κι εγώ. Ο Γκάμπορα. Εγώ θυμάμαι τον Γκάμπορα που έβαλε το δύο γκολ στο ΠΑΟΚ. Είσαι κάτι στην γραμμή. Κλείστο να. Σα κρυφαγκούω. Φιλιά. Κάτι άλλο και κάτι άλλο. Για εμάς που κάνουμε Σαρδάμ, προσοχή για αυτό που αναδέρφηκε νωρίτερα. Δεν είναι οχρίδα, είναι αχρίδα. Μάλιστα. Και όποιος κάνει το Σαρδάμ την πάτησε. Δεν είναι οχρίδα, οχρίδα την ήξερα. Το λέει και ο... Τέτοια ρε, οχρίδα είναι στους χάρτες. Στη δικιά τους τέτοια, στη δικιά τους γλώσσα, αχρίδα λέγεται. Μάλιστα, τώρα μην πούμε ποια γλώσσα είναι αυτή και θα γίνει. Είναι, τι ποια γλώσσα είναι αυτή, ρε. Τι θέλει ερώτημα τώρα να πούμε. Είναι... Βαλκανοσλάβικη. Έτσι. Έγινε. Α, όλοι αυτοί δεν κατεβήκαν 300 χρόνια. Τώρα δεν θα λύσουμε αυτό το ζήτημα. Έτσι το είπα. Μην το πούμε αυτό. Δεν το αναλύουμε γλωσσικά. Έχω θείο τον Παμπινιώτη εγώ. Έτσι. Έγινε. Φιλιά.
Λοιπόν, λέει για τον Μικέλ Αγγέλ Γκαμπόα, που δεν τον θυμάμαι το διεθνή, ίσως κάποιος παλιότερος να κάτι να του φέρνει στο μυαλό, τον γκουγκλάρουμε όμως, ο οποίος πέρασε αρκετές εβδομάδες επιδιώκοντας τη βελτίωση των δεξιοτήτων των τοπικών παικτών, καθώς και τη διδασκαλία στα βασικά στοιχεία της κεφαλιάς, του σουτ και της κατάλληλης τοποθέτησης. Τώρα, αν στα νησιά του Πάσχα με αυτά τα γάλματα τεράστιες καζάνες δεν μπορούν να πάρουν μια κεφαλιά, έλεος, έλεος, να φύγουν όλοι. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει: ρε εσύ δεν τον πρόλαβα, ήθελα να τον ρωτήσω. Ποιον δεν πρόλαβε, θα μας πει. Προχθές έλεγαν ο Μακέντα έβαλε το υπαριθμόν 3.700 γκολ του Παναθηναϊκού από αρχής ελληνικού πρωταθλήματος. Το πρώτο λέει μπήκε το 1959. Γιατί άραγε τα μετρούν από τότε? Νέο ζήτημα, κυρίες και κύριοι ανακύπτειου. Ο Άρης πότε πήρε τα πρωταθλήματα? Πιστεύω λέει θα ξαναπάρει για να απαντήσει. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση, εννοείται. Δεν θα το λύσουμε ποτέ αυτό. Πάντως χθες βγήκε και ένας του Ολυμπιακού. Τι και τι είπε? Και λέει δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρώτο αίτητο μετά τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Έχει πάρει λέει Ολυμπιακός αίτητα και 6 μάλιστα. 6. Και 1936-37 και δικτατορία μεταξά. Α, έχουμε πάλι τέτοιο ζήτημα. Ε. Ναι. Από πότε μετράει το αίτητο? Νομίζω ότι τελικά μόνο ο Ολυμπιακός και ο Άρης τα μετράνε εκείνα. Λες. Νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει. Γιατί ο Παναθηναϊκός που έχει διδυθεί από το 1908 δεν μετράει εκείνα τα πρωταθλήματα ή δεν έπαιρνε καθόλου? Δεν ξέρω. Βασικά καθένας τα μετράει από εκεί που το συμφέρει. Να σου πω την αλήθεια. Εγώ λέω με τον ΠΑΟΚ να μετράμε τη μεταπολίτευση. Ναι, όχι, έτσι. Χάνουμε δύο, όχι από την μεταπολίτευση. Κάνα βρούμε κάτι άλλο τέλος πάντων. Από κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως μήπως έτσι είναι καλύτερα, καλό, γιατί δεν μετράς ήδη δύο. Πόσα πήρε ο Ολυμπιακός με ΣΥΡΙΖΑ? Με ΣΥΡΙΖΑ πόσο είχε πάρει ο Ολυμπιακός? Ένα. Το 15. Το 16. Το 15 μετράει, ήταν μισό-μισό μωρέ. Πρωταθλητής χειμώνα, πρωταθλητής καλοκαιριού. Άντε, πες. 16-17. 16-17. 17-18, ποιος το πήρε? Η ΑΕΚ. Και 18-19 το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, κάθε χρόνο και διαφορετικός. Του χρόνου. Ο Άρης. Άρης Θεσσαλονίκης, ο επόμενος πρωταθλητής. Πρώτοι εδώ, κυρίες και κύριοι, στο λόγο επειδή. Ένα λεπτάκι γραμμούλα για να κάνουμε και την μικρή μας ανάπαυλα. Μπάμπη, ένα λεπτό θέλω ακριβώς για μια παρέμβαση. Βεβαίως. Τα πρωταθλήματα και τα κύπελα και γενικά οι τίτλοι κάθε ομάδας μετράνε από τη μέρα της ίδρυσής της μέχρι και σήμερα. Ναι. Αρκεί να παίζονται κιόλας. Ναι. Ναι, από τη μέρα που ιδρύεται η ομάδα μέχρι σήμερα τι τίτλους έχει, τι πρωταθλήματα, τι κύπελα, τι έχει πάρει. Mm-hmm. Αυτό είναι, από εκεί μετράνε. Μάλιστα, δηλαδή λοιπόν, όποτε ιδρύθηκε. Καλή συνέχεια. Για να δούμε και την άλλη γραμμή, ένα λεπτάκι, καλημέρα. Όταν αλλάζει διαχείριση ομάδα και από ιδιωτική γίνεται κρατική, μετράν. Μάλιστα. Όχι κάτι άλλο, ναι. Αρκεί που τα έχει η ΕΠΟ. Πρώτον, ναι. Τα παλιά του Άρη τα αναφέρει επίσημα και στο site της, τέλος πάντων, και στο schedule αυτό που υπάρχει, και το κυριότερο είναι ότι όταν τα έπαιρνε ο Άρης πάντα έπαιζε με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αν αυτό είναι το... ναι, αλλιώς δεν τα μετρούσατε. Πώς, δεν θα... Δηλαδή, ας πούμε, από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε μια ομάδα, το πρώτο ποδοσφαιρικό παιχνίδι που ήταν ανάμεσα στην Sheffield FC... Ναι. Και την Χόλαμ FC επίσης, εκεί στο Σέλβι, δεν υπήρχαν άλλες ομάδες. Άρα το ότι κέρδισε η Σέφιλντ, ας πούμε, πήρε το πρωτάθλημα. Πήρε Premier League. Πώς θα γίνει δηλαδή? Γιατί ξανάπαιξα. Αυτό είναι ένα νικητήριο παιχνίδι. Αφού οι δυο τους ήτανε. Δεν υπήρχαν άλλες ομάδες ποδοσφαίρου για να παίξουν. Έγινε πρώτος γύρος, έγινε δεύτερος γύρος. Ένας γύρος, γύρος, γύρανε... ένα γήπεδο υπήρχε. Πώς γύρει να γίνουν. Πανηγύρι γίνανε. Ναι, έτσι. Το ότι παίξαν δύο ομάδες μεταξύ τους είναι σαν να θα παίζει ο ΠΑΟΚ Λακρός τώρα που θα κάνει ο Σαμίρης, ναι. Και θα παίζει, ας πούμε, τα έφηβα με την αντρική ομάδα. Ναι. Δηλαδή τι θα λέει ο ΠΑΟΚ, ότι θα πάρει όλα τα Λακρός τώρα? Μάλιστα. Εντάξει, έγινε, χαιρετούμε, πάμε διάλειμμα. Είπα 1980 ότι ιδρύθηκε ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν μπορεί, τι 1908. 8 νομίζω ότι είπα εγώ, γιατί με διαβάλλουν και μου τοποθετούν σαρδάμ τα οποία δεν έχω κάνει. Πέρασε στο πράσινο για τις δεκαετίες του 80. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου. Επειδή ξεπεράσαμε λίγο τις 7, εδώ συντονισμένοι πάλι. Πάλι στα γνωστά μας. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην δεύτερη ώρα του λόγου επειδή στον Λίμπερο 107,4. Καλημερίζουμε τον κόσμο που τώρα προστίθεται στην παρεούλα μας. 7 και 12 πρώτα λεπτά. Στη Σαλονικούλα που ξυπνάει με ζέστα σήμερα. Το πρωί μπουφάν μετά. Θες να τα πετάξεις όλα, εντάξει, όχι τόσο ακραία, αλλά
Θα έχουμε καλό καιρό, αραιές νεφώσεις που κατά περιόδους θα είναι πυκνότερες. Αν πω, ωραίο, καλό καιρό. Θα είναι αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις ως 3 μποφόρ. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούσε νότιους νοτιοδυτικούς 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 11-14 βαθμούς. Θα έχουμε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Έπεσα μέσα στην πρόβλεψή μου ότι θα έχουμε ωραίο καιρό σήμερα. Εγγύηση, λόγω επειδή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Έλα, γόρι, ναι, αυτό χρειαζόταν στη σημερινή εκπομπή. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Ξέρεις τις 10 εντολές? Όχι, εγώ τώρα που είναι το κουφεδάκι μου. Τι κάνεις? Καλά, καλά. Αν σε ρωτήσει κάποιος πάτερ, πες μας τις 10 εντολές, τι θα του απαντήσεις? Εγώ το άφηνα το καφεδάκι μου. Τώρα ξύπνησα, δεν μπορώ να πω τι δεκάλεπτο. Εντάξει, εντάξει. Μισό λεπτό ρε Πάφη, αλλά 7 και 4 στο Άγιο Όρος πρέπει να είσαι τώρα πιο καφεδάκι. Τώρα. Ναι, σπερινό. Παλατάκι, είσαι και για ύπνο σε λίγο. Ναι, ασκήτη. Τι καφεδάκι πίνεις? Ελληνικό. Ποιος τον έφτιαξε? Εγώ. Μόνο σου. Και εδώ γιατί με βάζεις να σε κάνω καφέδες, ρε. Ο πατεώνα. Κουζινίτσα έχει εδώ. Κουζινίτσα. Κουζινίτσα. Μάλιστα. Τι κάνεις εσύ, πώς πας? Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Τι φάει έχουμε σήμερα? Δευτέρα θα είμαι εκεί. Θέλω φραπεδάκι να μου πει. Φραπεδάκι, να, εδώ, εντάξει. Και εδώ έχουμε κουζινίτσα. Ναι. Τι έχει το μενού για σήμερα? Εδώ τίποτα, ναι, ασκείται. Εχθές μόνο μου φέρε λίγο σουπίτσα με καλαμαράκια. Τι πάλι, τι ζωά. Το βράδυ. Σουπίτσα με καλαμαράκια, μπράβο. Και σήμερα θα πάω ελαιόψωμο. Ωρε μάγκα μου. Ελαιόψωμο ξέρεις πόσο? Μια χαρά ακριβό είναι. Μας τα πει ο Φουρνάρης πώς πάει το ελαιόψωμο. Τι κάνετε, ποιος είναι μαζί σας? Ο Αναστάσης. Ρε Αναστάσια. Έλα ρε Πάφη. Τι είναι? Όλα καλά, εσύ? Καλά, κάθομαι εδώ την άσκη. Ξύπνα, ξύπνα, πιες καφέ. Δεν είσαι σήμερα αυτός που θέλουμε. Σήμερα είναι η μέρα σου εδώ πέρα. Πρέπει να παρέμβεις με πληροφορία, με γνώση. Ναι. Αναστάσει Δευτέρα θα είσαι? Τι το θες τον Αναστάσιο? Αν είσαι εσύ εδώ θα είμαι. Τι να θα έρθω? Όχι, όχι. Δευτέρα θα είναι η κοπέλα. Μάλιστα. Θα σε κλείσω, θα σε κλείσω γιατί δεν πίνεις. Πίνω καφέ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Να είστε. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Μα πας απογοήτευσε ο Παφουλιάς. 7 και 15. Να κλείνω την καφεδάρα μου, να πούμε, λέει, άμα σε ρωτήσουν 10 εντολές, να πει, εγώ πίνω τον καφέ μου τώρα, σε παρακαλώ. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Αυτά που κυκλοφόρησαν τα πήραμε, χαμπάρι, τις εικόνες, τις φωτογραφίες. Ποιες από όλες? Με τον Γαϊτάνο. Ναι, ναι, κάτι είδαμε, να κρατάει στα χέρια του διάφορα αντικείμενα και τέτοια, Όχι ρε, τι? Αυτό που βγάλαν σύστημα. Σε όποια εκκλησία και αν πάμε εκείνο να με μπαίνουμε μέχρι και το ιερό. Και όταν φτάνει η μεγάλη εβδομάδα, Πέτρο ακούμε διαπαστό. Μη σκύβει το κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι κερί και μανουάλι. Εμπρός, φυστέ, μη σκύβει το κεφάλι. Δεν το ήξερα αυτό. Δεν με το σε όποια εκκλησία και αν πάμε. Ο Γαϊτάνος έβλεπε μικρός, λέει, πολλές βιντεοκασέτες. Γι' αυτό και έγινε ψάλτης. Κλείσε, κλείσε, πόνεσε. Ροδιά στο στομάχι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπάμπη. Κατερίνα. Εγώ είμαι εσύ, περιμένω δύο φορές να το τηλέφωνο. Δύο φορές, γιατί μόνο Κατερίνα, δύο φορές. Άκουσα και τις δύο προηγούμενες να μιλάνε. Ναι, 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 ναι. Και ακούω το τραγουδάκι που έχεις βάλει. Ναι. And this is it. Θυμάμαι και τη διάβαση που κάνω από κεραμωτή στο χωριό. Ναι. Με το φιλίο που είναι 35 λεπτά. Και ρωτιέμαι αν είναι ταξίδι αυτό. 35 λεπτό. Που θα κοιτάξει με ένα σύμβολο ταξίδι και μικρό. Είναι ταξίδι να μπει σε ένα καράβι μισή ώρα και να πας. Λοιπόν, έχει θέσει ένα τεράστιο φιλοσοφικό. Εγώ το έχω νομίζω ότι δεν είναι ταξίδι. Δεν είναι ταξίδι. Ένα, δεν σκέφτεται. Αλφαράγγι, πρέπει να το πλήρωσουμε, δεν τέτοιο νομίζω. Από πόση ώρα και πάνω λογίζεται ως ταξίδι? 50 λεπτά, 60. 50-60 λεπτά. Δεν ξέρω. Είναι ταξίδι, αλλά μικρό, είναι ένα μεταβίβαση. Ταξιδάκι. Ταξιδάκι, δεν είναι. Και έχει τεράστιο. Γιατί από Καβάλα πας πάνω από μια ώρα και ταξιδεύεις. Εκεί, εκεί είναι ταξίδι. Κυμπάρικο. Αν πάρεις δηλαδή το ferry boat από την Καβάλα και πας στον Πρίνο, είναι ταξίδι. Αν το πάρεις από την Κεραμωτή και πας
στην, από την Κεραμοτρίπ και πάνω στο Λιμένα. Στο Λιμένα δεν είναι αλλά ταξίδι. Είναι Κεραμοτρίπ. Έχουν κάνει τόσα πολλά κλία. Ναι. Τόσα πολλά φεριμπόρ και τόσο σύγχρονα μέσα και με μοντέρνα που δεν θέλει ο κόσμος να πάει από καβάλα ταξιδέψει. Μάλιστα, είναι ένα θέμα. Και να αρχίσει κανείς τόσο να φέρει και να μην κάνει το ταξίδι. Αλλά πάλι στην έχει πλοίο, λόξο μέσα σου μιλάω. Όλα είναι. Μάλιστα. Και θέλω να πω κάτι που έλεγα και πριν. Βέβαια, θα το συζητήσουμε εδώ τώρα. Το τι εστί το ταξίδι. Ναι, πήγε να πω το ταξίδι. Λέει κανείς, ας πούμε, θα πάω ταξίδι στη Θάσο. Δεν το λες, δεν το λες σε καμία περίπτωση. Πού είναι η Θάσο, εσύ, στον άλλο κόσμο, δεν καταλαβαίνετε. Στον άλλο κόσμο. Τι κράτο είναι, τι είπα τώρα. Όχι, δεν είπα. Μα επιτέθηκε η Κατερίνα. Μάλιστα. Θέλω να σου πω κάτι, αυτό που έλεγα πριν. Θέλω να το σκεφτούν λίγο ο κόσμο και να μην το παίρνει το φλου. Κόσμε, σκέψου. Ψηφίζει ανθρώπου, θέλει πάρα πολύ πολιτική. Μάλιστα. Ψηφίζουν ανθρώπου που κάνουν κακό στην Ελλάδα. Μάλιστα. Δηλαδή αυτή η μάσκα που φοράνε και κάνουν τους Έλληνες είναι κάτι διαφορετικό. Ζουν ανάμεσά μας. Καρπέντερ. Ρώτησε και εμένα που δίνω χρήματα για όλο το κράτος τον περιουσία που σου είπα που έχω. Ποιος είσαι ο Σόρος? Έχω ανώνυμες εταιρείες. Είναι εταιρείε από το 90 και μετά τώρα. Τι? Και να ρωτιέται κανείς, αυτό κόστι, να το μεταχειρίζουν, δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Ντροπή τους, έγινε. Παρετηθείτε. Σε χαιρετούμε. Τσάου, γεια σου Κατερίνα. Γεια, γεια, γεια. Μάλιστα. Κέρια ζητήματα. Αλλά ναι, όντως. Ταξίδι 35 λεπτά το λες ταξίδι. Δεν το λες ταξίδι. Δεν το λες, εντάξει. 50 λεπτά και πάνω, ας πούμε. Κιλκής είναι ταξίδι, δηλαδή. Κάνεις 50 λεπτά να πας στο Κιλκής, δεν κάνεις. Αν πας με την Κορεατική Τίγρη. Ναι, εντάξει. Ή αν πας από τον παλιό το δρόμο, ας πούμε. Ναι. Από πίσω, ξέρω εγώ. Κάτι να περάσει το Μεσαίον, ο Χορούδα από κάτω και τέτοια, ας πούμε, πικρολίμνες ιστορίες. Το λες ταξίδι. Αυτό το λες road trip. Road trip, κανονικότατα. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Οποιαδήποτε απορία είμαστε σε θέση να σας την απαντήσουμε. Εδώ στο λόγο επιδίκιο στο Λίμπερο 107,4 FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επιδίκιο σε σελίδα μας στα Facebook και εκεί βρισκόμαστε και ανταμονόμαστε. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε σήμερα και κυπελάκι. Κυπελάκι, να μιλήσουμε και κανένα αθλητικό. Ημιτελικά. Ημιτελικά κυπέλου Ελλάδος. Για τρίτη συνεχόμενη, τέταρτη συνεχόμενη φορά, πέμπτη συνεχόμενη φορά από ο ΠΑΟΚ. Ναι. Εδώ σε θέλω καρδιά μου. Σίγουρα τις δύο που πήρε τον τελικό έπρεπε να παίξει μη τελικό. Την αμέσως προηγούμενη που έπαιξε που διακόπηκε. Ναι, δεν κατέβηκε αυτά ιστορίες τέτοια. Ναι, δεν κατέβηκε στον δεύτερο. Ναι, ναι. Πριν από αυτό τι είχε γίνει. Είχε παίξει μη τελικά. Λοιπόν, θα πάρουμε τις... Έχουμε τώρα 19, 18 το πήραμε πέρσι. Ναι, ναι, ναι. 17 το πήραμε, 16 έγινε αυτό. Ναι, πάλι το πήρατε. Στις συνειδήσεις. Στις συνειδήσεις το έτσι, ναι, εννοείται. Τώρα έχει χωρί να. Το 15 δεν θυμάμαι τι έγινε. Τι έγινε, μάλλον δεν θα πρέπει να έγινε κάτι. Ήταν η διαπραγμάτευση τότε και δεν μπορούσα. δεν ξέρω. Το 14 πήγαμε τελικό. Ναι, τελικό το 14. Το 13 που κλειστήκαμε τον Αστέρα Τρίπολης. Στα ημιτελικά. Στα ημιτελικά. Έχει δηλαδή αλλεπάλληλη. Είναι ομάδα του θεσμού του κυπέλου δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Έχει αλλεπάλληλες συμμετοχές τουλάχιστον στη φάση των τεσσάρων. Το 15 μου διαφεύγει. Α, τι είπε τώρα, είπε στην κέρια κουβέντα. Το 14, το 13 μάλλον αποκλείστηκε τον Αστέρα Τρίπολη στα ημιτελικά. Ναι. Τον οποίο αντιμετωπίζει και σήμερα. Είχε κερδίσει το πρώτο μάτσε. Είχε κερδίσει 2-1. Με γκολ του Σάλπη στο 89. Να τα, Σάλπη θα λέτε και θα κλαίτε. Και βγαίνω στο γήπεδο και ένα τύπο μιλάει τσαμπουκαλεμένο στο κινητό του. Ναι. Και του λέει λογικά από μέσα. Ρε φίλε, κερδίσαμε γιατί είσαι έτσι. Και πάντα αυτό. Χιέλιξε τα γκολ του κοντού, δεν μετράνε. Το 12 λέει έχασε. Όχι, το 14 ρε φίλε μου Παναγιώτη. Το 14 δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ τελικό. Ναι, με τον Παναθηναϊκό φάγει 4. Πήγαν σε διορθώσουν, α πούμε. Ότι... Έλα, σε τώρα. Παρακαλώ τώρα. Το 12 δεν θυμάμαι τι κάναμε, αλλά. Το 12 τι ήταν το 12. Το 12 το πήρε ο Ολυμπιακός. Το 14 είχα παίξει ένα γάμο την ημέρα του τελικού, γι' αυτό το, γι' αυτό, το θυμάμαι. Να σου πω την άλλη. Πολύ κακιά βροχή. Ναι, το 12 δεν παίζαμε ακόμη σε γάμους, οπότε. Το 12 δεν έπαιζε και ο ΠΑΟΚ σε τελικούς. Σωστό και αυτό. Και σήμερα αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης στις 7 το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας και στις 9 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Λαμία. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος θα παραταχθεί λέει με απουσίες, χωρίς Πέλκα, χωρίς Ολιβέιρα. Δεν κατάλαβα γιατί. Γιατί. Rotation. Ξέρω. Μήπως. Πήρε παιχνίδια στα πόδια του. Όχι, θα αργήσαμε τώρα δηλαδή τα
Τον Ευαλισμό σαν τον Λιβέιρα. Για τον Μπέλκα, γιατί δεν λες δηλαδή, δεν κατάλαβες γιατί δεν παίζει δεν ο Μπέλκα. Δεν θέλω να πω γιατί είμαι πελκόσκυλο και θα πείτε ότι είμαι προκατηλημένος. Τι, ναι, όχι, να τα πεις ρε παιδί. Γιατί δεν παίζει ο Δημήτρης. Έτσι, είσαι πελκόσκυλο αλήθεια. Είμαι πελκόσκυλο. Κοίταξε, δεδομένου του κλίματος που υπάρχει στο Πέριξ του Πάου για τον Μπέλκα, α πούμε, εγώ θεωρώ είμαι πελκόσκυλο που δεν είμαι προκατηλημένος εναντίον. Α, μάλιστα. Που μετράω μία-μία τη ασίστ του. Έτσι. Και χωρίς. Και στο Σβιντέρσκι το χάσε την Κυριακή. Αυτό κανονικά πρέπει να μετρήσει ασίστ. Εγώ το βάζα και έτσι. Καλά, μα τα είχαν κανένα Σαλμπικίδη. Αυτά που έχασε ο Ακμπόμ και ο Σβιντέρσκι θα σου έλεγα εγώ. Ή ο Λιμιός, α πούμε για κάποιου, ο οποίο Λιμιός σήμερα δεν θα αγωνιστεί επίση. Ο Βιερίνια λέει εξτρέμ μπορεί να. Εξτρέμ. Να επιστρέψει. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Και ένα μόλις το έβγαλα από το μυαλό μου φρεσκότατο. Ναι. Ύμνους τράγουδα με φωνή μετάξι. Γαϊτάνος ξέρω εγώ, ξέρω εγώ εντάξει. Υπέροχο. Τελείωσε. Ευτυχώς που καταγράφεται η σημερινή εκπομπή, μπορεί και όχι. Δεν ξέρω τι θα μας κάνουνε. Για τα μνημειώδη συνθήματα που έχουν υποθεί. Εμείς προσπαθούμε να το γυρίσουμε στο αθλητικό βεβαίως, αλλά δεν πουλάνε τα... Κάτσε, κάτσε να κάνει κανένα ένα-ένα. Εσύ αύριο τηλέφωνο, γιατί δεν έβαλε τον Μπέλκα, γιατί τον άφησε απ' έξω. Ολιβέρα, πού είναι ο Ολιβέρα. Έτσι, πού είναι ο Ολιβέρα. Οπότε, τι θα παίξουν, ας πούμε. Εγώ, ποιος θα παίξει τα χάφη. Ο Πασχαλάκης. Ωραία, ωραία, ωραία. Τρεις της άμυνας και ο Γιαννούλης, αν παίξει ο Βιερίνια μπροστά. Ο Σάχοφ, το που λένε μου το άλλο. Έτσι, Σάχοφ, βέβαια. Πώς παίξει ο Κάνιας. Είναι και αυτός, δεν το ξεχάσαμε τον Κάνιας. Αμυντικά χάφη. Ο Μπίσεσβαρ. Μπίσεσβαρ. Ναι, στο Ενρίκε. Ενρίκε που δεν θέλω να το βλέπω. Ναι. Δεν είσαι, δεν το βάλε προχθές όμως τον κόλλο. Αλλά έκανε άλλες 6 φάσεις. Ναι, ενρικό σκύλο δεν είσαι, δεν είσαι από αυτούς. Και μπροστά, Άγκμπομ ή Σβιντέρσκι. Τσούμπα πιστεύω, ξεκίνησε Σβιντέρσκι προχθές. Ναι. Και οι δυο τα χάνουν, δεν είναι ναι, κάτι. Δεν είναι, ναι. Είναι για μπάγκο τελικά να μπαίνουν από τον. Ναι, να ξεκινάμε χωρίς σεντερφόρ. Χωρίς σεντερφόρ. Με 10. Ξεκινάει η ομάδα, ρε παιδί μου, και να μπαίνει σε κάποια φάση, ας πούμε, ο 11ος παίχτης για να ολοκληρώσει έτσι την διαδικασία. Στις 7 και στις 9 θα έχουμε μπαλίτσα, μια χαρά θα είναι τα πράγματα. Εις αύριο τα σπουδάκια, ο περισσότερος κόσμος ούτως ή άλλως βρίσκεται σε αναμονή. Δεν έχει και κάτι να καταλογίσει στην ομάδα. Μήπως κουράστηκε ο Πάοξος από το κύπελο. Φτάνει, το κυπελάκι, το λεγόμενο. Κοίταξε. Θεωρώ πως το φετινό. Βάλει υπεροψία μέσα, έλα. Πρέπει βλέπω να το πάρουμε. Φορτώνει υπεροψία, ναι. Το φετινό πρέπει να το πάρουμε. Για λόγω επειδή double. Λόγω επειδή double, λόγω επειδή στον τελικό λογικά θα έχουμε την ΑΕΚ. Λόγω επειδή θα είναι στρογγυλά 10 τίτλοι. Α, για το αστεράκι λες, ναι. Τη φανέλα, ναι. Τώρα του χρόνου μπορούμε να αρχίσουμε. Μια λογική να μπούμε, να πάρουν και επαρχιακές ομάδες. Ο Αστέρας Τρίπολης αυτό που τους χρωστάει η μοίρα και ο Ολυμπιακός το 2013. Να, μάλιστα. Η Ξάνθη και αυτή. Ο Ατρόμητος επίσης. Ο Ατρόμητος εννοείται θα πάρει. Ναι, δικ... Ο Απόλλων Σμύρνης δεν έχει πάρει, έχει πάει τελικό. Ξεκάθαρα με την Άγκη. Άλλες ομάδες δεν έχουν πάει τελικό και δεν έχουν πάρει τελικό. Τα Γιάννενα να πάρουν ένα κύπελο. Γιατί δεν έχουν φτάσει ποτέ τελικό. Δεν ξέρω, αλλά δεν δικαιούται τη Δυτική Ελλάδα ένα κύπελο. Σωστό και αυτό. Μια συμφωνία για την συμφωνία κατά εκεί, παιδί μου, δεν έχει κάτι τη Αδριατική. Κάτι πώς θα πάνω, πώς λέγεται η θάλασσα πάνω Αδριατική. Από την Αδριατική είναι πάνω από την Κερκυρακή, ας πούμε, τα πελάγια τα αλβανικά, πώς λέγεται εκεί η θάλασσα, Αδριατική. Το Αγίο 40. Δεν ξέρω εγώ, να, με εκείνο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Ξεχάσετε το Μίσης, που μάλλον αυτός θα παίξει θα χάσει. Α, να, και ο Μίσης. Να τους. Φέραμε τον Αναστάση για ρεπορτάζ, τίποτε δεν είναι. Αυτός κοιτάξει, μου λέει, δεν μου γεμίσει το μάτι. Επίσης ξεχάσετε και τον Τζαμπά, έτσι. Δεν ήταν καλό στην Ξάνθη. Πόσοι, παίζει, πόσους βάλαμε στην 11η. Γύρω στους 15 το κλείσω τώρα. Μάλιστα. Κοίταξε, έχουμε και τον Ελκαντουρί, έτσι. Το βάλτε και αυτό μέσα. Βάλτε και αυτό μέσα. Ναι. Λοιπόν, τώρα στο μυαλό του Λουτσέσκου δεν είμαστε. Θα δούμε τι θα κάνει σήμερα. Ελπίζω να κερδίσουμε έστω και με ένα 0. Και ο επαναληπτικός είναι τη Μεγάλη Πέμπτη. Ο επαναληπτικός δεν ξέρω πότε είναι. Φυσικά σε δύο εβδομάδες. Όχι, έχω την εντύπωση ότι είναι την Μεγάλη Πέμπτη. Θα το κοιτάξω ευθύς αμέσως. Έχω ξαναπαίξει με τελικό Μεγάλη Τετάρτη. Α, ναι. Και τον Ολυμπιακό εκείνο το. Και στα στόπερ, μάλλον σε θέση του Βαρέλα θα ξεκινήσει ο Ίγκας. Α, πήγα να ακούσω, νόμιζα κανένα Χατσερί θα πει τώρα και λέω δεν πάω γήπεδο. Δεν πετύχαμε τίποτα στην 11η. Ωραία. Θα παίξει ωραία. Ωραία, είναι εκτός αποστολής. Εκτός, εντάξει, τίποτα δεν έχουμε πιάσει. Δεν πήρε τώρα ένα. Ο Λουτσέσκου θα είναι, το σκουφί θα είναι. Ναι.
Εννοείται. Πώς το βλέπεις το πράγμα, νίκη και με μισό μηδέν, αυτό έχει σημασία. Ο Αστέρας, ναι, ναι, σημασία έχει ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια τα διπλά, να μην φας γκολ, έτσι. Και νίκη και με μισό μηδέν, να μου αρκεί. Μου αρκεί γιατί νομίζω ότι μπορεί να διαχειριστεί αποτέλεσμα σε επαναληπτικό, ποιος θέλει μπορεί να διαχειριστεί. Τι έχει σπρέι, βάφεις, κάνεις γκραφίτι, τι ακούγεται από δίπλα. Όχι, όχι. Ένα σιχός. Είμαι το φορτηγό σε ανηφόρα και ακούγονται. Δεν μας πάθει τίποτα. Δεν μας είναι θηρίο. Αλλά είναι φορτωμένο, είναι σε ανηφόρα. Ναι, όχι. Ακουγόταν σαν να κουράς το σπρέι για να γράψεις μετά πάω καγάπη μου. Μάλιστα, ωραία, έγινε. Αυτά, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Όχι, δεν είναι μεγάλη Πέμπτη, δυστυχώς. Για ακόμη μια φορά μας κυνηγάει αυτό το σωματείο του ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλη Τετάρτη που έχουμε το καθιερωμένο μας live στο Rover. Μεγάλη Τετάρτη. Και τότε ήταν το λες εσύ, το δω. Μήπως το 14. Με τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό με τους περισσούς και με αυτά ήταν το 14. Που είχε ξεκινήσει 7 και τελείωσε 11 το match. Αυτό. Ε? Αυτό. Που δεν είχε ξεκινήσει και το δικό μας live. Βλέπαμε δίπλα το match, είχε γεμίσει το Rover, αλλά δεν πήγαμε εμείς. Καθόμαστε δίπλα σε ένα καφενείο και βλέπαμε το παιχνίδι. Και μέχρι μας φωνάζαν, άντε, ελάτε να ξεκινήσει. Ναι. Όχι, εγώ εκείνη το match την νίκη την πανηγύρισα πιο πολύ, πιο έντονα από τα δύο κύπελλα. Γι' αυτό και πήγε ο ΠΑΟΚ και φάγε 4. Δεν έχει σημασία. Εμείς εκεί το πήραμε στην καρδιά μας εκείνη τη μέρα. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και κατέβηκε κάτω στο ΟΑΚΑ και ήταν σαν να μην κατέβηκε. Πώς ναι, τα λέγανε και οι προφητές, γιατί πανηγύρισε, ας πούμε, το κύπελο του ημιτελικού. Αλλά ήταν από τα πιο μνημειώδη παιχνίδια που έχουν γίνει ποτέ στην. Μπεν Χουρ match, κανονικότατα. Που έχουν γίνει έτσι εδώ στην σύγχρονη νεοελληνική ποδοσφαιρική ιστορία. Και μπορούσε να γίνει ακόμα μεγαλύτερο Μπεν Χουρ, ναι. Αν δεν έβγαζε εκεί ή ο Κίτσου ή ο Κάτσε ήταν πάνω στη γραμμή, στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ έχει δώσει 9 λεπτά. Που δεν το θυμάμαι. Που βγάζει πάνω στη γραμμή. Εκείνη τον γκολ ανέμπαινε. Ναι, είχε τέτοια φάση. Θα είχαμε αλλάξει γήπεδο από το 14. Δεν περιμέναμε τώρα το 22. Ναι, όπως επισημαίνω εδώ πέρα, όντως φέτος έπαιζα πέμπτες, έπαιζε ο ΠΑΟΚ πάνω μου. Αλλάζω ημέρα μάλλον που κάνω live. Πάω Τετάρτες, πάλι έρχεται αυτός ο ΠΑΟΚ και παίζει πάνω μου. Να με ρημνήσει πάει. Εντάξει, οκ, ως πότε θα μας πολεμάνε, ως πότε θα μας βάλουν. Δηλαδή, καταρχήν, παίζουμε σε διαφορετική τοποθεσία. Αν ήταν στη Θεσσαλονίκη, δεν ήξερα αν θα μπορούσε να εγγυηθεί αστυντοπία την ταυτόχρονη τέλεση των δύο αγωνιστικών αναμετρήσεων. Προκειμένο. Εντάξει, την Κυριακή των Βαΐων είναι που λογικά παίρνουμε μαθηματικά το πρωτάθλημα. Σίγουρα. Έτσι λένε. Ναι. Δηλαδή, αν κερδίσει όλα τα μάτια και ο Ολυμπιακός και τα δύο δηλαδή. Πρωτελευταία αγωνιστική είναι η Κυριακή των Βαΐων. Όχι, ρε. Δεν είναι πρωτελευταία αγωνιστική, πρωτελευταία αγωνιστική. Έτσι, εγώ έτσι διάβασα τώρα. Ναι, ο Σπυρόπουλος έγραψε ότι Κυριακή των Βαΐων με τα Βαΐων και κλάδα δεν έκανε κοινά αυτό. Θα πάρει το πρωτάθλημα. Κυριακή των Βαΐων τρώμε και μπακαλιάρο βέβαια. Ναι. Επίσης, μια θα τον ψάρεψε ο Ίγκανσον. Με Ίγκανσον ξεκινάει συγκεκριμένα. Ας πούμε την Κυριακή των Βαϊών η ομάδα. Είναι προτελευταία αγωνιστική. Γι' αυτό μαθηματικά το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Τέσσερις απομένουν. Μπορεί. Αν ο ΠΑΟΚ πάρει τώρα νίκη απέναντι στη Λαμία, θα απομένουν τρεις. Ας πούμε, και η διαφορά θα είναι στους 7. Βέβαια, δεν ξέρουμε τι θα γίνει και στο Ολυμπιακός, στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αν θα συνεχιστεί στο 20. 0-1 δεν ήταν εκείνο. Δεν είχε σκοράρει ο Ολυμπιακός. Και το ερώτημα επίσης που θέσαμε είναι το εξής, ότι ο ΠΑΟΚ θα θέλει. Α, μαθηματικά το πανηγύριζε εκεί. Δεν θα το πανηγύρισει μέσα στην Λάρισα, μήπως. Μπορεί να τύχει. Μέσα στη Λάρισα, νομίζω ότι κάνει λάθος ο Σπυρόπουλος. Λέμε τώρα ότι είναι στους 7. Και. Πώς χάσουμε επίτηδες για να μην το. Αυτό. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ μέσα στη Λάρισα, την τρίτη αγωνιστική από το τέλος, εκεί πανηγυρίζει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Γιατί στις δύο τελευταίες αγωνιστικές δεν μπορεί. Και χει να φέρει στη Λάρισα, πάλι το πανηγυρίζει μαθηματικά ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Άρα, Σπυρόπουλε, σε κάναμε μια χαψιά. Άντε πες τώρα για τη Ζένιτσα και τα κάστρα. Ναι, πες και για το Ντρόλετσα. Σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει, άκουγα την μετάδοση στο μάτς Εθνικής και σκεφτόμουν ότι κάτι πόλη σαν τη Ζένιτσα, ας πούμε, με τον Τσακούς. Εκεί κάτι πόλη προς Σοβιετικού μπλοκ, πρώην Ανατολικού μπλοκ. Είναι Σπυρόπουλος. Είναι Σπυρόπουλος, ναι. Για τα μάτς με Βοσνίες και τέτοια είναι. Κάτω από το κάστρο, ας πούμε, και εδώ που γράφει για το 1923 η υποποιία, ας πούμε, του απελευθερωτή Πορθητή και δεν ξέρω κι εγώ τι. Και όταν βάζει τον κόλπο Παπασταθόπουλο στο 87, τον παρομοιάζει με τον προαναφερθέντα Πορθητή. Έτσι, έτσι, γιατί τότε, ναι, το. Αλλά δεν ήξερα να μας πει πότε να πούμε θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Εκτός αν ξέρει κάτι παραπάνω, ότι ο ΠΑΟΚ. Ένα σενάριο και να χάσει, δεν γίνεται. Αλλά και με την ισοπαλία δεν του βγαίνει. Εκτός. Άκου τώρα σενάριο. Γιατί ρε παιδί μου, δεν γίνεται τώρα να το πανηγυρίσεις. Περιμένεις, ας πούμε, 33 χρόνια να πάρεις πρωτάθλημα.
33 χρόνια γλιστράς. Περιμένεις να πάρεις πρωτάθλημα. Δεν είναι ξενέρωτο να το πανηγυρίσεις σε άλλη έδρα. Που να μην έχεις και κόσμο, ας πούμε. Εντάξει, πάλι κάτι θα έχεις, αλλά θα έχει και εντάξει, ναι, δεν θα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Δεν θα θέλεις να το πανηγυρίσεις μαθηματικά μπροστά στον κόσμο. Οπότε, χι με Λαμία την Κυριακή, πρώτη εδώ. Χι με Λάρισα. Ναι. Και μαθηματική κατάκτηση την Κυριακή των Βαΐων. Με νίκη επί του Λεβαδιακού. Σας δίνω εγώ εδώ τώρα το σεναριάκι. Και ομάδες και οι τρεις με πολλού. Αυτό είναι... Δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας. Λοιπόν, τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα. Και επιστρέφουμε για το δυναμικό ντεμαράζ. Ήταν το ένθετο. Τι μας κρύβουν, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, 7 και 40 πρώτα λεπτά, στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπής μας. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26 και Λόγο Επειδή, σελιδούλα facebookική, καταθέτετε και εκεί τον πνευματικό σας οβολό. Δεν αναφέραμε και τα αποτελέσματα όσο πράττουμε καθημερινώς στην αμερικανικιά καλαθόσφαιρα. Χαμός έγινε. Χαμός έγινε. Για ποιο πράγμα απ' όλα. Η Thunder κάτι διάβασε. Κάνε για τον Westbrook. Αυτό ακριβώς δεν αναφέρω. Οκλαχώμα City Thunder, Los Angeles Lakers. 119-103 με τον Westbrook να πετυχαίνει ένα ιστορικό triple-double. Εντάξει. Τόσο άλλος μας έχει συνηθίσει. Πέρυσι είχε τελειώσει με μέσο όρο triple-double την σεζόν. Σημείωσε στις τρεις κύριες κατηγορίες 20 πόντους. 20 και πλέον πόντους, 20 και πλέον rebound και 20 και πλέον assist. Ένα απίστευτο τρίπλα. Άλλοι παίζανε. 22 πόντους, 25 rebound και 21 assist. Αυτό το είχε πετύχει μόλις μία φορά άλλος παίχτης στο πρωτάθλημα του NBA το 1968 στις 22 του Φλεβάρι, ο τεράστιος Will Chamberlain. Τώρα το 68 βέβαια εντάξει. Δεν είχε και βάλει και πάνω από 100 πόντους. Ναι, κάπαρο, και δεν είχε καν τρίποντο εκείνη την εποχή και παίζανε να πούμε με τις ελβιέλες παίζανε. Κανονικότατα. Σαν Αντώνιο Σπένς, Ατλάντα Χόκς 117-111, Sacramento Kings, Houston Rockets 105-130 και Golden State Warriors, Denver Nuggets αυτή τη στιγμή 108-81 στην τέταρτη περίοδο, στο 7ο της λεπτό. Μπασκετάκι, μήπως έχουμε σήμερα και ΑΕΚ. Πότε παίζει επαναληπτικό? Θα σε γελάσω, θα μου πεις. Ναι. Άξα, δεν ασχολούμαι άλλο στον Πάοκ. Έχει βόλεϊ στις 4 ώρα Πάοκ Ηρακλής για τα ημιτελικά, όχι, τα προημιτελικά του Volley League του πρωταθλήματος. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει και η ΑΕΚ, θα το δούμε. Ιντερνέτια έχουμε έτσι κι αλλιώς, θα μας βοηθήσουν. Αλλά από τη στιγμή που αποκλείσει και ο Πάοκ, κανένας δεν ενδιαφέρεται με τον θεσμό του Champions League, η ΑΕΚ, η οποία διεκδικεί ακόμη ένα τροπαίο. Στο πρώτο παιχνίδι είχε ιτηθεί από την Bamberg με 71-67 και παίζει σήμερα 3 του μηνού, ακριβώς καλά το θυμόμουν, στις 7:30. Καλή επιτυχία. Άρε Αναστάση, την ψυχάρα είσαι να πούμε. Η οποία ΑΕΚ έχει βγάλει και διπλά εισιτήρια. Πηγαίνεις και βλέπεις μπασκετάκι και στα καπάκια πας και βλέπεις Λαμία, γιατί δίπλα παίζουνε. Δεν μπορείς να αλλάξει η ώρα του αγώνος. 7:30 βλέπεις ΑΕΚ Μπάμπερκ και κατευθείαν, ας πούμε, με το ίδιο εισιτήριο μάλλον πηγαίνεις και παρακολουθείς το ΑΕΚ Λαμία. Δεν ξέρω, εσύ θες ΑΕΚ στο τελικό, αν περάσεις βέβαια, ή Λαμία? Ιδού το ζήτημα. Κοίταξε. Ναι. Το κοίταξε, μην θες να το σκεφτείς λίγο. Θα κερδίσεις χρόνο. Δεν έχω καταλήξει μέσα μου. Ναι. Πάντως, αν παίξω με ΑΕΚ, θέλω να το πάρω. Αν παίξω με Λαμία, θέλω να κερδίσω το ποδόσφαιρο. Δηλαδή... θες να το πάρει Λαμία για να μην βγει ο Άρης Ευρώπη, λες. Όχι απαραίτητα για τον ΑΕΚ. Ναι, δηλαδή, ναι. Δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες. Α, ναι, όχι. Λέει και ο φίλος μας ο Φευγάτος. Ναι, αλλά ναι, ναι, ναι. Θα είναι έτσι ένα δείγμα ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει περάσει σε μια άλλη εποχή και μπορεί. Τη αποκέντρωση. Η Λέστερ, η Χ Λαμία να πετύχει ένα.
κράτησε έναν τίτλο τέλος πάντων που θα δώσει μια πνοή στην πόλη, στην ομάδα. Και όχι, ας πούμε, το ότι αν παίξει πάω Λαμία ενδεχομένως να σπάσει το ακατάρρυπτο ρεκόρ του Άρεος για την μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή που κρατάει από το. Μήπως το 12 δεν είχε παίξει ο Άρης στο. Το 10 είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό. Ήταν ότι είχε κάνει τον double Παναθηναϊκό. Είχε κάνει double. Που το είχε πάρει από εμά το Χαριλάου με το Σπάθα εκεί πέρα. Α, να τα. Και με τον γκολ του Λέτο από τα 40 μέτρα. Σβήσαν τα όνειρα του Άρεος για δίπλο μετά το 1970. Αυτά τα ξέρεις όλα. Σε ρωτάω τον Πάκο, ημερομηνίες, τίποτα. Ό,τι να είναι. Σου είπα 5 από τα 7, δεν ξέρω. Καλημέρα στη γραμπούλα. Καλημέρα, Παπί. Καλώς τώρα. Τώρα σηκώθηκα, έχασα θεματολογία, έγινε κάτι σημαντικό. Έχασες, άκουσε επανάληψη την πρώτη ώρα. Πρέπει να. Αμάν, κατάλαβα. Ναι. Θέλει επανάληψη την πρώτη ώρα, έτσι. Ναι. Μήπως κανονικά θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή και ξαναβάλουμε την πρώτη ώρα να παίζει. Απλώς εγώ. Με ποιον είσαι, με Αναστάση. Με Αναστάση. Ναι. Χαιρετώ και Αναστάση. Καλημέρα. Και απλώς ήθελα να κλείσω με ένα σύνθημα εργατικό. Λευτεριά στον Πάφη από τα δεσμά της Αρακουστές. Λευτεριά μόνο. Δεν ξέρω αν τον άκουσες. Όχι, σου λέω, ειλικρινά, τώρα. Βγήκε, τοποθετήθηκε αδιάβαστος, δεν ξέρει ούτε μία από τις 10 εντολές. Του κάναμε τέτοιο πράγμα. Όχι, τέτοιο πράγμα. Πίνω καφέ τώρα, λέει, δεν μπορώ να απαντήσω. Έτσι είπε, πίνω καφέ, δεν μπορώ να απαντήσω. Αυτή την ολέα θέλουμε πολύ καφέδες. Πάλι είμαι μαζί του, Λευτεριά στον Πάφη, δεν γίνεται άλλο, ξέρεις. Τον έχει ενοχλήσει αυτή η Σαρακουστή εκεί πέρα, τον έχει ενοχλήσει. Ναι, τον πίσω γρήγορα. Έρχεται τη Δευτέρα, σε πληροφορώ. Είπε θα είναι εδώ. Εντάξει. Τότε θα τα πούμε αύριο, αλλά θα σας παρακολουθήσω. Ναι. Διαζώσεις. Έγινε. Λευτεριά βεβαίως. Σε όλους τους ακροατές οι οποίοι δεσμεύονται από κάτι τι μπορεί να τους κατατρώγουν, οι ερηνίες, οι αγωνίες. Τελικά για την Φιέστα βρήκαμε, ας πούμε, έχεις να καταθέσεις μια τροπολογία, μια πρόταση πώς πρέπει να εορταστεί αυτό το πρωτάθλημα. Πόσο πρέπει να αφαιθεί στη λαϊκή κουλτούρα. Δηλαδή να μην υπάρχει κάτι οργανωμένο, γιατί πολύ απλά δεν θα γίνει αυτό. Καλά, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε να το αφήσουμε στον αυθορμητισμό του λαού του ΠΑΟΚ. Ο καθένας ό,τι θέλει, δηλαδή, όπως θέλει να το γιορτάσει. Ναι, το οποίο εντάξει μπορεί να επεκταθεί και εκτός Τούμπας, δηλαδή να γίνει μια μεγάλη γιορτή στην πόλη. Γιατί όχι σε ιστορικά μνημεία της πόλης, έτσι να δείξουμε μια εικόνα προς τα έξω, τέλος πάντων. Πολιτισμού. Γιατί όπως μας είπε χθες ένας φίλος, λέει, ας πούμε 5 Μαΐου, όταν θα ολοκληρώνει το πρωτάθλημα, θα εορτάζει και ο Άρης ενδεχομένως μια έξοδο στην Ευρώπη και όλοι μαζί μπορεί να συμπορευτούν. Ή και όχι. Θα συμπορευτούν, ας πούμε, και πλάι-πλάι να πανηγυρίσουν το σύμβολο της πόλης, τον Λευκό Πύργο, ας πούμε, δείχνοντας ότι η Θεσσαλονίκη μπαίνει πλέον στους χάρτες, γίνεται η πρωτεύουσα πόλη, η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, ας πούμε, νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Όπως έλεγε η Φόρτσα πριν 1,5 χρόνο, μεταφορά ποδοσφαιρικής πρωτεύουσας. Έτσι ακριβώς. Γίνεται. Του χρόνου, ας πούμε, μακάρι να δούμε να διεκδικούν ΠΑΟΚ και Άρης, ας πούμε, τα πρωταθλήματα, να παίζουν κύπελα, να παίζουν. Δεν το θέλεις αυτό? Νομίζω θα κουραστούν τα μυαλά μας χωρίς λόγο και αιτία. Μα και αυτό να γίνεται, δηλαδή να παίζει ΠΑΟΚ Άρης τελικός κυπέλου. Θα συζητάμε ακόμη για το 1936, για το 1929. Θα βγάζουμε, ας πούμε, διανύσματα, τέτοια αυτά, ιστορίες, αρχαιολόγους. Ναι, όλα αυτά όμως στην περίπτωση που δεν σπάσει ο διάολος το πόδι του και το πάρει ο ΠΑΟΚ κανονικά, νομοτελειακά. Αν το πάρει ο Άρης όμως, θα συζητάμε άλλα πράγματα για πολύ καιρό, αχρίαστα και χωρίς λόγο. Ναι. Οπότε εκεί λίγο για την προσωπική μου ψυχραιμία και των συνοπαδών μου θα ήθελα έτσι λίγο μια. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Μπίλι που λέει: καλημέρα, που τα βρίσκουμε αυτά με τον Γαϊτάνο. Μπες στη σελίδα λόγω επειδή. Έχω κάνει ένα σχετικό post, 2 για κάποιο λόγο μου βγήκανε. Έχει μια φωτογραφία του Γαϊτάνου, 2 βασικά, αλλά κάνε λίγο scroll down και θα τα δεις όλα συμμαζεμένα, γιατί πρέπει να παρέχουμε και στον κόσμο έτσι την γνώση. Επίσης να καλημερίσουμε και έναν μεγάλο κυμπάρι φίλο από την Καλιφόρνια. Διαβάζω τώρα εδώ. Μπούκαρε σε ένα σπίτι και έκλεψε, λέει, μόνο 5 πανάκριβα σουτιέν. Κυμπάρι τίμιος εδώ, δεν φαντάζομαι να βγαίνουμε, απειλούμαστε. Τυχώς που δεν φοράμε σουτιέν, ας πούμε, γιατί θα πάει αυτή πλέον η. Με τους ληστάς, η κατάσταση. Ανομία! Ένας άνδρας, λέει, παρίστανε τον υποψήφιο αγοραστή ενός σπιτιού.
η ιστορία ξεκινάει με γκολ από τα αποδυτήρια. Και τελικά λέει απλά έκλεψε 5 ακριβά σουτιέν. Οι αρχές στην Καλιφόρνια λέει ερευνούν μια περίεργη υπόθεση και προσπαθούν να εντοπίσουν έναν ληστή. Ο δράστης λέει συστήθηκε ως James στους έχει σημασία δηλαδή πως συστήθηκε στους ιδιοκτήτες ενός σπιτιού που είναι προς πώληση και το είχαν ανοιχτό προς τους υποψήφιους αγοραστάς. Η μεσήτρια τον άφησε να δει με την ησυχία του τους χώρους της κατοικίας, ωστόσο λέει έκλεισε την πόρτα για να μην βγει έξω η γάτα. Ο άνδρας φαίνεται από την κάμερα ασφαλείας να περπατάει προς την τουαλέτα σε ένα μέρος δηλαδή που δεν είχε κάμερες. Μιλάμε τώρα οργανωμένο σχέδιο. Όταν βγήκε, το μπουφάν του φανερά ήταν πιο φουσκωμένο. Όταν οι αρχές λέει κλείθηκαν από τους ιδιοκτήτες για να ερευνήσουν την υπόθεση, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως λείπουν μόνο 5 σουτιέν και τίποτα άλλο δεν είχε πειραχθεί στο σπίτι. Φυσικά αυτό που ανησυχεί περισσότερο τους ιδιοκτήτες δεν είναι η απόλυτη των εσωρούχων, αλλά οι προθέσεις του δράστη. Ίσως ανησυχεί δηλαδή στην παρούσα φάση. Μήπως έρθει και πάρει και τα κιλοτάκια για να συμπληρώσει το σετ. Ναι, να βάλουν κάποιους μυστικούς αστυνομικούς δίπλα του, τους Victoria's Secret. Το έχτιζα εδώ και δύο λεπτά. Πόνεζα, πόνεζα. Δεν ξέρουμε τι είχε στο μυαλό του. Είναι σημαντικό για εμάς να μάθουμε γιατί μπήκε στο σπίτι, ανέφερε ένας αστυνομικός. Προφανώς όμως γνώριζε ότι αυτά τα σουτιέν πρόκειτο για ακριβά κομμάτια. Δεν πήγε να κλείψω τικιώτη τώρα, ότι λαϊκή, τίποτα, ας πούμε, αυτά που, για να κάνουμε τις δουλειές του σπιτιού, ας πούμε, όχι, να πάμε όχι, στο γυμναστήριο. Ξεκάθαρα. Πήρε ρε παιδί μου έτσι τα αυτά τα διενθυσμένα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Και επειδή επανήλθε το ενδιαφέρον για τον Πέτρο Γαϊτάνο, να πούμε, ο Πέτρος Γαϊτάνος είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει και τη δουλειά του ναύτη και του καντιλανάφτη. Καλό, καλό. Έγινε. Τσάου, τσάου. Και έχει κι άλλο. Καλώς, ότι ο Πέτρος Γαϊτάνος σίγουρα θα ήταν ο απουσιολόγος στους μαθητές του Χριστού. Μάλιστα. Καλό. Έγινε. Εντάξει, το προηγούμενο καλύτερο. Έγινε. Φιλιά. Τσάου, τσάου, τσάου. Καλημέρα στην γραμμούλα. Μπαμπή. Κατερίνα. Εσύ θα σας το θυμίσω. Αυτό είναι πριν, πριν καιρό μου είχες πει ότι είχες δικογραφήσει 2-3 καινούργια τραγουδάκια. Ναι. Και μου είπες το ένα που άκουσα, μου είπες ενδεχομένως και το δεύτερο λίγο μισό. Ναι. Αν μπορείς βάλει ένα από τα καινούργια που δεν ακούσαμε που μου είπες γύρω στο Πάσχα το... Λες, είναι αμιξάριστα μωρέ. Το ένα το... Και αμοντάριστα. Κάτσε, άμα το βρω γιατί και εγώ δεν ξέρω που τα έχω αυτά τα κομμάτια. Ναι. Ναι, εντάξει. Όχι που δεν θέλω, θέλω να παίξω κομμάτια μου, ξέρεις. Όχι τα παλιά, και τα καινούργια. Τα καινούργια, τα καινούργια. Αν το βρω, αν το βρω μέχρι την ελίξη. Αύριο, τότε. Αύριο, αύριο, αύριο. Εντάξει. Δίνει μια μέρα. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Ζητήστε μπατμανίδι και θα γίνουμε χαλή να μας πατήσετε κανονικότατα. Όχι μου σαμάς που όχι μου σαμάς τα πέσεις τα μικρόβια. Χαλή κανονικότατα. Ρίξτε τις τροφές σας κάτω. Το τώρα είναι σύνδεση με τα προηγούμενα. Πρέπει να... Εντάξει, έχει συνέχεια, δεν είναι. Ναι, τι τώρα έτσι είναι. Είναι σαν το Lost τη σειρά, ας πούμε. Δεν μπορείς να χάσεις, ας πούμε, κανένα επεισόδιο. Πρέπει να τα γνωρίζεις όλα. Εντάξει, μόλις συνειδητοποιήσω ότι δεν ανέβασα στο Instagram σήμερα. Θα τελείωνε η εκπομπή και... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εκεί μας καταντήσανε να μην κάνεις ούτε ένα Insta story. Μα έχει γίνει χαμός σε τηλέφωνα τέτοια Γαϊτάνος. Αυτό πού να προλάβω. Πού να προλάβεις. Υπήρξε πολύ μεγάλη θεματολογία, ναι, όντως. Υπήρξε ενδιαφέρον έτσι από τον κόσμο και τον ευχαριστούμε. Πλέοντας λοιπόν, πνέοντας μάλλον τα λίστια για την ολοκλήρωση του σημερινού λόγω επειδή, έψαχνα Κατερίνα μου να ξέρεις, έψαχνα για να σου βρω το κομματάκι, το μετρό, γιατί έχουμε μεταδώσει εδώ κομάντο, αλλά δεν έχουμε βάλει καθόλου μετρό, που και αυτό επεξεργάζεται και βρίσκεται μέσα το μετρό δηλαδή. Είπαμε, ξεκινήσαμε να το γράφουμε Οκτώβριο και έχουμε φτάσει εσείως. Λες να το πανηγυρίσουμε μαζί με το κομμάτι, μαζί με το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Πολύ καλό. Τρέμπλ θα κάνει είχα πόλη. Είχα σκεφτεί το ίδιο για πτυχίο, αλλά δεν δούλεψε. Δύσκολα, Αλλά θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα και εσύ ακόμη ούτε το πτυχίο. Ναι, ρε, εκεί είχα υποσχεθεί έτσι να τα βάλω μαζί αυτά. Αλλά... Ναι. Εδώ θα παντρευτεί ο Κόλκας στο τέλος, δηλαδή. Εντάξει, άμα γίνει και αυτό δεν θα πάνε το δουπάκι. Είπαμε, πέρυσι το είχε πει, ρε παιδί μου, ότι αν πάρει το πτυχίο. Έφερε το ανέρεσε γιατί είδε ότι.
Δεν έχει. Πέρυσι γίνανε. Πώ σου λέει αυτό. Μεταφιέστηκε Σαββίδι και μπήκε μέσα. Μπήκε Σαββίδι, μεταφιέστηκε και μπήκε μέσα στο γήπεδο, ξεκάθαρα. Που κόλκα ήταν. Τι γλίτωσε. Για όσου α πούμε ενδεχομένω να έχουν. Ναι, πέρυσι την είχαν εδώ στην υπόσχεση, αλλά φέτο δεν πιάνει συγκεκριμένη. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε όλου για την συμμετοχή. Εκούσια και ακούσια. Θα τα ξαναπούμε αύριο με το τρίτο ημίχρονο ντεμεκ από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης στις 7 η ώρα, γιατί έχουμε και αθλητική δραστηριότητα και σε 9 παίζει και η ΑΕΚ. Μια χαρά είναι η σημερινή ημερούλα, έτσι για να έχουμε λίγο να ξοδέψουμε τον χρόνο μας. Ακολουθεί Κωστής Τζατζαρός μέχρι και τις 10 θα κρατήσει συντροφιά. Αναστάσεις μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που... Εγώ ευχαριστώ τον Μπάμπη μου για το Insta Story μου. Έτσι. Για το... Για το Insta Story μου. Κάτι να αποκομίσουμε και από τη σημερινή ημέρα. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Φιλιά, τσάω.